Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη, καλησπέρα στο ακροατήριο του Λίμπερο. Στη βροχερή Θεσσαλονίκη. Στην βροχερή, τι να κάνουμε, ρε φίλε, έτσι, μουσώνε. 26 Ιουνίου. Ναι. Να με φέρει εδώ. Ναι. Να ρίχνει απ' έξω καρέκλε, ρε φίλε. Τι είναι καρέκλε, λίγο, άπαικτος, λίγο, υπερβολικό. Ε, έτσι, όχι, καρέκλες. όταν ξεκίνησε, καρέκλε έρχνα. Κάτι σκαμπό είδα. <laughs> καρέκλε, λίγο δύσκολα. <laughs> να πούμε ότι βρισκόμαστε στο Λίμπερο 107,4. Στην απογείωση. Συναπογίε, αερομαχίε. Ε... Αερομαχίε λέγονταν η εκπομπή σου. Ακριβώ. Ναι. Εδώ δεν είναι αερομαχίε, εδώ είναι ράδιο Μαρμίτα. Παρακαλώ, παρακαλώ. Ράδιο Μαρμίτα είναι. Μπέρδεψα τι εκπομπέ, ναι. νόμιζα ήταν στην αερομαχίε μου. Κιτρινόμαυρη σήμερα η ράδιο Μαρμίτα. Λοιπόν, έχουμε ζήτησα εγώ να μιλώ ψέματα από τον Τάσο γιατί οι ώρε του Μπασχετικού Άρη. Ε, είναι δύσκολε. Όντω. Είχαμε κάνει μια εκπομπή εδώ με τον φίλο τον ε, ε, Γιάννη. Όλοι τον ξέρετε, ω Postman. Το πάει το γράμμα με Καλησπέρα μου λόγια. σε όλο τον κόσμο. Ναι, το πάει το γράμμα, να ξέρετε. Το και το φέρνω, όχι. Το φέρνω, Και το πάει και το φέρνει ο φίλο ο Γιάννη, ο Πόστμαν, γνωστό στο κεντρικό μαύρο ακροατήριο, έτσι. Παρακαλώ. Χρόνια εκπομπών. Στο παρελθόν και είχαμε κάνει μια εκπομπή πριν 1,5 μήνα κοντά ακριβώς, Γιάννη Ζάχο, ακριβώς Ακριβώ αλλά... 1,5 έτσι. Ακριβώς, ανάμιση, είχαμε μήνα, πει πέρα. κάποια πραγματάκια τα οποία βλέπω ότι όχι μόνο δεν έγινε τίποτα από εκεί. Δεν κουνιέται φίλο. Το δεν κουνιέται φίλο Μπορώ να πω ότι ε, μπορεί να είναι και θετικό. Εδώ, όχι μόνο δεν κουνιέται φίλο, τα πράγματα πάνε προ το χειρότερο. Έτσι, στον νομίζω, κρεμό. Προ το χειρότερο. Λοιπόν, και φυσικά δεν μπορούσαμε ε, να μείνουμε έτσι αμέτωχοι σε όλο αυτό το πράγμα που γίνεται στον μπασκετικό άρι. Θα κάνουμε ε, αυτή η εκπομπή είναι αφιερωμένη για τον Μπάσκετ. Θα πούμε κάποια πραγματάκια. Είχαμε βέβαια κάποιε μικροεξελίξει, τις σήμερα, χθε, όλο αυτό το προηγούμενο 48ωρο. Ε, Γιάννη. Ναι. Ε, λοιπόν, καλά, καλά είναι τα πράγματα στον ποδοσφαιρικό Άρη. Έτσι, είναι σε ένα σωστό δρόμο. Το έγραψα και όλα. Ζούμε τον ναι. καλοκαιρινό μας Νιρβάνα. Ωραία. 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 Αυτό είναι καλό. Αυτό είναι καλό για το ποδόσφαιρο. Είναι κακό για το μπάσκετ όμως. Ξέρεις. γιατί. Ε, διότι ο κόσμο έχει περισσότερο το μυαλό του προ τα εκεί, Λογικό. Λογικότατο. Ακόμη και για τα διαρκεία. Θα μου πει για μπάσκετ διαρκεία δεν υπάρχουν καν ε, σκέψη καν ακόμη νομίζω, έτσι. Εννοείται. Ναι. Αλλά ο Αριανός, απασχολημένος από την καλή κατάσταση του ποδοσφαιρικού Άρη, νομίζω έχει ψιλοπαρατήσει, μην πω χονδροπαρατήσει ε, τα πεπραγμένα του μπάσκετ ε, και νομίζω ότι ε, αυτό δυσκολεύει ακόμη περισσότερα τα πράγματα. Εδώ είμαστε ε, για να όσο μπορούμε με τη φωνή που έχουμε να αλλάξουμε λίγο το mood έστω και αν αυτό είναι δυσάρεστο, τι να κάνουμε να πούμε κάποια πράγματα που πρέπει να ακουστούν για να προλάβουμε αν μπορούμε αν μπορούμε με τη μικρή αυτή φωνούλα που διαθέτουμε Έτσι. Να, ε, να, να, να να δώσουμε ένα SOS ένα μικρό SOS και να πούμε εσείς ότι <στονικό> ε, μιλάμε για όχι ένα τυχαίο μπασκετικό τμήμα μια ομάδα. Μιλάμε για τον αυτοκράτορα έτσι, του ελληνικού μπάσκετ. Έτσι, έτσι. Έτσι, δηλαδή, τον άνθρωπο που έβαλε. Την ομάδα του <στονικό> 20ου αιώνα. <στονικό> Ακριβώ, έβαλε σε όλα τα σπίτια των Ελλήνων το άθλημα που λέγεται Καλαθόσφαιρα. Λοιπόν, να, να διαβάσω του βασικού υποστηρικτέ τη εκπομπή. Θα πούμε και ένα-δύο πραγματάκια έτσι. Μία πινελιά μόνο για ποδόσφαιρο. Πριν πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. <στονικό> έτσι. Μία πινελιά. Και φυσικά το κύριο πιάτο θα είναι το μπάσκετ. τι έπαθε, πώ Θα το, Σαρό. ανά, θα το Φαρό. ανάψω. Ά, Εγώ ναι. το κλείσα γιατί δεν μπορώ το air conditioning. Ναι, παθαίνω. Ναι, okay, έχω νάς, παθαίνω. θα, νάς, θα νάς. το ανοίξουμε. Να. Δίπλα σου είναι το. Δεν ξέρω αν το είδε. Α... Το, το, ανοιχτήρι είναι δίπλα σου. Το air conditioning. Ανοιχτήρι. Κατάλαβε. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε του βασικού υποστηριχτέ με πρώτο και καλύτερο. Το ψιτοπολείο πόρκιτο με τις αυθεντικές και παραδοσιακές του γεύσεις, με ντόπια κρεατικά και χειροπίτες γνώστιμιες να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης χειρινός κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πασέτες, σουτζουκάκια, χειροπίτα, μπέργκες, Κλάψ μενού με πολλέ επιλογέ για ένα τέσσερα άτομα, αλλά και ολόφρε και σαλάτε και συνοδευτικά. Η διεύθυνση Καραούλη και Δημητρίου 52 πρώην και delivery στο 2310-520-555. Κατεβάζοντα την εφαρμογή μα από το App Store για συσκευέ iPhone ή από το Google Play για συσκευέ Android και κάνοντα την παραγγελία σα από το κινητό σα, κερδίζετε έκπτωση 10% όχι άσχημα να ευχαριστήσουμε επίση και τη Mazda Amanatidis και το εξειδικευμένο συνεργείο τη με πάνω από 20 χρόνια εμπειρία και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Mazda. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεση RX. RX κάνεις εσύ το αμάξι. Όχι. Πού να κάνει, Έχει αμάξι. Έχω ρε. Έχει, έχει, αν, Μάζδα δεν είναι όμω έτσι. Μάζδα. Αν είχε όμω Μάζδα αυτοκίνητο, άνθρωπο σου... πήγε ο άνθρωπο. Θα το πήγαινα Ο Γιάννη Αμανατίδη και το συνεργείο. Μπράβο του. το Γιάννη. Ένα όνομα εγγύηση στο σερβι με τι πιο ανταγωνιστικέ τιμέ και προτεραιότητα τη δική σα ασφάλεια. Μάζδα Αμανατίδη, το Μάζδα ή το Μάστορα του. Διεύθυνση Παπάφη pa 205 και τηλέφωνο, το ξέρω απ' έξω, 2310-924-931. Μπορώ, μπορώ, να σου πω καμιά εικοσαριά τηλέφωνα απ' έξω. Ε, αν το λε συνέχεια, εννοείται. Όχι. Τα καταγράφει. Ναι. Ε, τηλέφωνα το οποίο χρησιμοποιώ, είμαι λίγο αριθμό μνήμο. Mm. Μπορώ να σου πω απ' έξω καμιά 10 τουλάχιστον με 15. Μπορώ να σου τα πω απ' έξω. Ωραία. Το δικό σου δεν το χρησιμοποιώ ιδιαίτερα, να σου πω την αλήθεια, δεν το θυμάμαι. Κάτι, με, 7 δηλαδή, για κάτι, τι... κάτι με 8 για είναι. Και 69, 85, 17, 55, 85. Το είπα απ' έξω. Σιγά με το είπε. Καλά. <laughs> του κυρίου Ματζιού είναι, <laughs> είναι. του κυρίου Ματζιού είναι. Τι... Κύριε Ματζιού τι θέλατε. Να σηκωθώ, να, πήγαινε, να πήγαινε, για να για για καμπεών. Λοιπόν, εδώ ένα show party προηγουμένω. Είμαστε ήδη τρει. Έτσι. Ναι. Λίβερπουλάρα εδώ. Εντάξει, ο, με... κοίτα, ο κύριο Μπατζούκη Ματζούκ. είναι λογικό να είναι Λίβερπουλ. Και είναι... ο Γιάννη ο Ιχολήπτη δεν τον ευχαρίστησε καταρχήν. Σωστά. Μα δεν, δεν τελείωσα. Φυσικά στην Ιχοληψία μαζί μα θα πω το σχολείο μου, κύριε Μπατζούκη. Περιμένετε εκεί. Άλλο ένα Λίβερπουλάκι. Ε, ο Γιάννη, ε, ο Ιωάννη, ο Ζάτη στην Ιχοληψία, πολύτιμο συνεργάτη σε κάθε εκπομπή. Το και άλλο σχόλιο... ένα Λιβερπουλ. Ναι, Για τον α. κύριο Ματζούκη θα πω. Να σου πω ότι ο κύριος Ματζούκης διάλεξε τον Ηρακλής στην Ελλάδα και τον Ηρακλής στην Αγγλία. Είναι τα... Οι... <laughs> οι, οι ομάδε που διάλεξε και σε Ελλάδα και σε Αγγλία είναι το ίδιο πράγμα. <laughs> Τι μου τζόνι δερματίζει. Τι μπουρδα ήταν αυτή που είπε. Μια το. χαρά. Ο Ηρακλή τη <laughs> Ελλάδα και ο Ηρακλή τη Αγγλία διάλεξε. Καλά. Λοιπόν, άσε τα δε. που Άντε πηγαίνετε. Καλά. Άντε ρε, πηγαίνετε να πούμε 300 στην Αγγλία. 300 ο τσιχλάκια δεν πέθανε ακόμα. Όχι, δεν πέθανε ακόμα. Δεν πέθανε ακόμα. Δεν πέθανε ακόμα. Ο έκτο. Ο έκτο. Πήγαινε και ο Μάτζι. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Παρακαλώ. Λοιπόν, δύο πινελιέ να πούμε για ποδόσφαιρο, Μα. πολύ μικρέ έτσι. Τα ήθελα κι εγώ. Ναι, να εσύ πω. μου είπε έτσι, θέλει κάτι να πει. Θέλω να πω κάτι. Ναι, όχι, εγώ πρώτα να πω αυτό που Ό, θέλω, θέμεις, γιατί χθε πραγματικά εδώ με τον Τάσο δεν το... ήταν ένα έτσι, πραγματάκι το οποίο δεν το σχολιάσα. Ότι την Παρασκευή είναι η πρώτη προπόνηση, ανοιχτή η πρώτη προπόνηση τη ομάδα. Έτσι, σε 7 η ώρα ξεκινάει. Ε, ανοιχτή θα είναι μόνο η θύρα 7. 7, 7 η ώρα, θύρα 7 του Τσαλτίδη πρέπει να είναι αυτά τα μέρα. Νομίζω 8 είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει. Όχι, okay, εγώ 7, 7 ξέρω. Είναι. 7. Okay. Ναι, 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 7. 7, 7 ωρα, η ώρα. Ωρα. Ε, ανοιχτή θα είναι μόνο η θύρα 7 τα επίσημα δηλαδή. Η 9, όχι. Μόνο η 7. Μόνο η 7. Αφού πάμε στην 9 και γίνονται εργασίες... Είναι μικρό το γήπεδο όμω. Τον θεωρώ. σέρα από εδώ, των δημοσιογράφων. Είναι μικρό το γήπεδο όμω. Αλλά Παρασκευή την Κοπανάκη ο κόσμο για χαλκιδική. Οπότε, ναι, 7 η ώρα, ναι. Ε, και να δει ο κόσμο η... και, και από κοντά τα αποκτήματα τη. Η θύρα αυτά έχει γίνει σαλονάτι, ε, να ναι, δεν υπάρχει. Ξέρω. Με... Κυριλάτι. Κυριλάτι. Γι' αυτό πήγε στην 9. Μα έκανα σε εσένα στην 9. Δεν αυτό που θέλει ναι. και να περάσουμε και στο δεύτερο. Λοιπόν, ε, αυτό που θέλω να πω είναι το εξή, Ζάχο. Ναι. Ε, ακούω και, και τον κόσμο ότι και δημοσιογράφους, ναι. τατουάριος και τα λοιπά, ότι ε, βοηθάει ο κόσμος, πάντα ήταν αρρωγός, όντω ήταν πάντα αρρωγός, αλλά εγώ θεωρώ, να πω φέτος, φέτος. ότι ε, συντελείται μια κοσμογονία στο σύλλογο, ναι. έτσι, στον, στον ποδοσφαιρικό. Λίγο υπερβολικό σε βρίσκω. Εγώ το θεωρώ, γιατί κανείς μέχρι τώρα δεν είχε κάνει αυτά τα συγκεκριμένα πράγματα, Ιούνιο μήνα, έτσι, Μάιο ναι. με Ιούνιο, Ποτέ στον Άρη δεν γινόταν ούτε έχουν αυτό γίνει σωστό. Γίνει αυτό σωστό. αυτό σωστό. Ε, να λοιπόν. το πούμε ένα-ένα. Εφόσον α, Αυτό είναι σωστό που λε μέχρι Έτσι. τώρα σε μεγάλο βαθμό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και κοσμογονία αυτά. Ε, 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 να σου πω κάτι. Η κοσμογονία ομάδα... είναι για μένα ναι. όταν αλλάζει ο τοροί τη ιστορία τη ομάδα. Ε, δεν, δεν Πώ θα βλάτε. το αλλάξουμε όμω αυτό. Πε αυτό που θε και να σου πει λοιπόν, εγώ... εγώ θεωρώ λοιπόν. Παίρνω λοιπόν τα λόγια τα δικά σου. Για να τακτήσω θέλω, δηλαδή Ωραία. τι θέλω να πω, να αλλάξω το ρου τη ιστορία. Πώ θα το ναι. τον αλλάξω αυτόν, ναι. Θέλω να μεγαλώσω. Η ομάδα μεγαλώνει. Ναι. Πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Ωραία. έτσι Κάθε χρονιά βάζουμε και ένα σκαλοπάτι. Ωραία. Δεν κάνουμε άλματα, κάνουμε ναι. βήματα. Έτσι μόνο θα πάμε μπροστά. Ναι. Λοιπόν, όμω, εγώ θεωρώ ότι ο κόσμο δεν είναι αρρωγό δίπλα ναι. στη διοίκηση. δεν ξανά κατηγορώ εσύ, Ακριβώ. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι ενάμιση μήνα τώρα. Εκεί που φωνάζαμε όλοι λίγο πριν τελειώσει το πρωτάθλημα, ναι. βγάλε πρόεδρε τα διαρκεία να τα κάνουμε μαγικά χαρτάκια. Ναι. Έχουμε γύρω στα 4.000 διαρκεία. Τέσσερι είναι, ναι. ναι γύρω στον 1,5.000. Εγώ δεν ναι. πήρα ακόμη, όμω εντάξει. Θα πάω το Σάββατο. Άκουσε με λίγο. Ναι. Θεωρεί ότι θα είναι λίγα. Λί... Εγώ θεωρώ ότι είναι λίγα. λίγα. Δηλαδή, Όχι, εγώ ήθελα φέτο, ε, επειδή το καλοκαίρι ναι. δεν υπάρχει ε, το αγωνιστικό, υπάρχει ναι. ένα. Ε, Ανταγωνισμό για μένα των 5-5, τι 5 μεγάλε ομάδε, οι οποίοι είναι ε, το πόσα διαρκεία θα κόψει ναι. η κάθε ομάδα. Εκεί Ως. φαίνεται και η δύναμή τη και το πόσο μεγαλώνει. Λοιπόν, ο Άρης έκανε μία φορά ναι. την υπέρβαση τότε, θυμάσαι με τα 11.500 διαρκεία ναι. και από τότε είναι σε τετραψήφιο αριθμό. Λοιπόν, εφέτο εγώ τουλάχιστον περίμενα ναι. να πάμε σε πενταψήφιο. Πισεύω, θα έτσι, πιάσουμε, γι' αυτό 10 και έβαλε και το στόχο ο πρόεδρο. Ναι. Αλλά εγώ θέλω να πω το εξή: Ότι με το ρυθμό που πάντα διαρκεία ναι. δεν θα υπερβούμε εγώ, τα μια από το ποδόσφαιρο. Εγώ, μια που το για να το κλείσουμε κιόλα, γιατί δεν είναι το κυρίω πιάτο το ποδόσφαιρο, θα σε έχουμε κι άλλε εκπομπέ. Τέλο το καλοκαίρι εδώ θα είναι. Σα σχόλιο το κάνω. Ναι, Σαββατό, εσύ τρίμερα φεύγει καλκιδική έτσι κι αλλιώ. Θα σε έχουμε και τον Ιούλιο εδώ πέρα και θα σχολιάσουμε για ποδόσφαιρο. Ε, εγώ θεωρώ ότι πάντα τα, στην Ελλάδα τα, το κυρίω πιάτο των αγορών των γίνεται Αύγουστο, έτσι. Yeah. Πάντα εκεί γίνεται, για μην λέμε έτσι. Και, λίγο, και, και πιο συγκεκριμένα εκεί. Δεκα, 15 Αυγούστου και προ όσο πηγαίνει προ ε, αρχή του πρωταθλήματο. Θα αυγούστο. έχει χάσει όμω τα δύο ευρωπαϊκά αυτό που θα πάρει. τώρα. Ε, να το πάρει λίγο νωρίτερα, ε, να το πάρει στι αρχέ Αυγούστου. Λοιπόν, να το πάρει και τώρα. 25 ναι, Ιουλίου είναι θεω... για μένα η καταληκτική. Εγώ 24 θεωρώ, δηλαδή. Ναι. Παραμονή επειδή του είπες, αγώνα. Επειδή είπε για αλλαγή του ρουτ ιστορ... ε, τη κάθε ομάδα. Ε, εγώ πιστεύω μόνο και επειδή κάνουμε χρόνια και πολλέ φορέ μαζί εκπομπέ, θεωρώ ότι καμία, κανένα λαό, καμιά ομάδα, ούτε τη Master United που είναι οι περισσότεροι στον πλανήτη, μπορεί να αλλάξει το ρουτ τη ιστορία από μόνο ο κόσμο. Δεν μπορεί. Ε, εννοεί, το ρουτ τη ιστορία τον πάντα. αλλάζει πάντα ο ιδιοκτήτη. Ό,τι και να κάνει ο κόσμο, ό,τι και να κάνει. Καλά, τι μάθει, είναι και ο με, μεσό πλανήτη, α πούμε. Εντάξει, μπορεί. Λοιπόν, <Σι>... δεν μπορεί να αλλάξει. Κατάλαβε. Δηλαδή, ο λαό του Ολυμπιακού που λέμε ότι εμεί δεν μπορεί να αλλάξει να κάνει τον Ολυμπιακό από μόνο του πρώτο. Δεν, δεν διεφωνώ, γίνεται. Ε, ε, τότε πώ θα <Σι>... αλλάξει ο νούμερο τη ιστορία ο κόσμο. Τι εννοώ δηλαδή. Εγώ ναι. θεωρώ ότι τα βήματα ναι. τη διοίκηση ναι. με, με τον Αυτό κόσμο, κόσμο δεν συμβαδίζουν. Αυτό... Αυτό είναι άλλο. Αυτό άλλο. Αυτό πιστεύω ότι θα πάμε σε εκείνο το νούμερο. Θεωρώ ότι δεν θα πάμε σε εκείνο το νούμερο που είπε ο πρόεδρο. Θεωρώ ότι θα πάμε σε ένα κοντινό νούμερο, έτσι πιστεύω. Το οποίο είναι. Μακάρι νο... να επαληθευτεί. Το εγώ... οποίο θα είναι. Δεν το και πιστεύω. Γιατί θα το πω και δεν γίνεται να μην το πω. Ο πρόεδρο, όπω ζητάει και καλά κάνει, γιατί κάνει πράγματα και ζητάει από τον κόσμο. Είδε, είμαι σωστό. Όπω όταν ζητά, θα θέτει και στόχου όμω, έτσι. Επίσης, θέλω 12.000 ναι. και θα θέλω τον πρόεδρό μου να πει: Φέτο θα πάρω τίτλο. Ναι. Κατάλαβε. Ναι, ναι. Έτσι θέλω τον πρόεδρό μου. 12.000 και από πίσω τίποτα. Εντάξει, θέλω να είμαστε να λέμε και τα συν και τα πλήρ. Δεν διαφωνώ με αυτό που ναι. Προς. Ωραία, λοιπόν. Δεν διαφωνώ. Καλησπέρα είσαι από τον Ανδρέα. Ο Πόσμαν λέει, αν κατάλαβα καλά από τη φωνή, ο Πόσμαν είναι Ανδρέα. Ναι. Λοιπόν, σήμερα θα, πούμε, θα περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και ξεκινήσουμε ε, τα πεπραγμένα του μπάσκετ που εκεί τα πράγματα δεν πάνε καλά. Δεν ξέρω πόσο δεν πάνε καλά. Πολύ δεν πάνε καλά. Περισσότερο. Ε, θα τα αναλύσουμε σε λίγο εδώ με τον ε, Γιάννη τον Πόσμαν. Θα βάλουμε φυσικά και εσά στη διαδικασία. Αν θέλετε να βγείτε στο τηλέφωνο, να μα πείτε την άποψή σα. Υπάρχει και το πώ και το δικό μου και του Γιάννη ε, στα προφίλ μα στο facebook. Μπορείτε να γράψετε την άποψή σα, να την διαβάσουμε και να τη σχολιάσουμε στον αέρα. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα σε λίγο και πάλι μαζί. <Κι> Επιστρέψαμε μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Ράδιο Μαρμίτα, λίμπερο 107,4. Ε, από τις 8 ω τις 10 καθημερινά πλέον και για όλο το καλοκαίρι. Έχω δίπλα μου τον κύριο Πόστμαν, ξεκινάμε το δυσάρεστο, ναι, σε εισαγωγικά δυσάρεστο σχολιασμό του μπασχετικού Άρη, μια που τα πράγματα εκεί, ε, Γιάννη, δεν φαίνονται, όχι δεν φαίνονται, σίγουρα δεν είναι καλά, το πόσο άσχημα είναι, ε, θα σχολιάσουμε εδώ πέρα κάποια πραγματάκια, κάποια πραγματάκια που φαίνονται, κάποια άλλα που δεν φαίνονται, κάποιους δικούς μας σχολιασμούς, θα βάλουμε και τον κόσμο στο, στη διαδικασία να μας πάρει τηλέφωνο μετά τις 9, να πούμε έτσι κάποια πραγματάκια να σχολιάσει. Και αυτός έχουμε, είπαμε, και το Facebook στην υπηρεσία εδώ τη εκπομπή, υπάρχουν ήδη κάποια μηνυματάκια. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε όμως, έχουμε κάποια δεδομένα. Πριν 1,5 μήνα σχολιάσαμε εδώ πέρα, είμαστε στις ίδιες θέσεις, την συνέντευξη, του, 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 μεγαλο, του, μεγαλομετόχου του κ. Γουλιέλμου, που έλεγε κάποια πραγματάκια ότι θα δρομολογηθούν. Ε, είπε κάποια πραγματάκια για μένα χωρίς αποδείξεις Επαναλαμβάνω, δεν λέω ότι. Για τα χρήματα. Για τα χρήματα, ναι. αλλά εγώ ε, όσο δεν βλέπω αποδείξει. Είπε θα τα πει στη Γενική Συνέλευση. Η γενική ναι. Συνέλευση που για να δώσουμε γίνεται 8 Ιουλίου, είπαμε. 8 Ιουλίου, η τελική ημέρα είναι μέρα Δευτέρα. Ε, και θα γίνει στο Νίγκαλι Σκόλ, έτσι. <σ mechanics> <Transfer> την τε... Έχει κόσμο. προκαλέσει ο εραστέχνης. Ένα λεπτό. Παρουσία κόσμου μπορεί να είναι ο κόσμος στην Γενική Συνέλευση. Μόνο τα μέλη. <x2> μόνο τα μέλη του ΑΣ. <Ασίγμα> το ΑΣ. Τα οποία βέβαια είναι 5.000 και. Ε, 5, ,300. λόγω, λόγω των διαρκείας Λόγω έτσι. των διαρκείας των Περσινών έχουν φτάσει εκεί αλλά δεν ξέρω πόσοι από αυτά. Ε, τα μέλη Έχω είναι πληρώσει, Είναι ναι. τακτοποιημένα όλη τη χρονιά Μρακ. για να μην λέμε ότι, ότι να είναι. Παίρνοντα το διαρκέ, δίνει 10 ευρώ, 10 ευρώ. Τα οποία βέβαια είναι για το ένα εξάμεινο από τα δύο τη χρονιά. Αν έχει πληρώσει και το δεύτερο εξάμεινο, ήσασταν τότε, είσαι, έχεις τότε να, να, να παρευρεθεί. Στη... Νομίζω ότι αρκετοί το καναν εχω Έχω δύο-τρει ήδη φίλου που το έχουν κάνει. Λοιπόν, ε... λοιπόν πάμε, θέλω, πάμε λοιπόν... στο σχολιασμό, γιατί εγώ έχω να πω κάποια πραγματάκια. Ε, λοιπόν, να ξεκινήσουμε από αυτό. Θέλει εδώ ναι, πέρα. Ναι, να ξεκινήσουμε λοιπόν. από αυτό. Ε, αλλά εγώ θέλω να κάνω ε, ένα ψυχογράφημα στον κύριο Γουλιέλμο. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Ο κύριο Γουλιέλμο ήρθε, αν θυμάσαι, Ζάχο πέρυσι. Το καλωτήρι, έτσι. Η ομάδα ήταν ένα βήμα πριν την καταστροφή. Την πήρε. Λοιπόν, ε, έκανε κάποια πράγματα, δηλαδή τι θέλω να πω. Πήρε προπονητή, επάνδρωσε το τμήμα με Έλληνε και με, ξένους ξένου. Μάλιστα ήταν. Με τα μπάνι, είχαμε μπάνι. Ακριβώ. Ε, είχαμε τέλη Ιουνίου με αρχέ Ιουλίου σχεδόν έτοιμη την ομάδα. Έτσι, και για να είμαι δίκαιο, γιατί εδώ είπαμε, θα λέμε και τα συν και τα πλήν, οι επιλογέ φαινόντουσαν ότι ήταν καλέ. Καλέ, ναι, ναι, ναι ε, Με βάση αυτά που είχαμε δει ναι. στι προηγούμενε ομάδε του, γιατί όλες, όλοι οι Αμερικάνοι τουλάχιστον παίκτε πρέπει να ήταν. Να έχουν παίξει στην Ελλάδα την προηγούμενη χρονιά για να αποτελούσαν παίκτε του Άρη. Εκ των μπάν. υστέρων, βέβαια, αποδείχθηκε ότι. ότι ήταν πολύ χαμηλέ, δυναμική. Πολύ άσχημε οι, οι επιλογέ. Όλε ε, και όλα, όλα, όλα όλες. Λοιπόν, όμω, τι θέλω να πω. Εάν στο μυαλό του ήταν να πούμε η καταστροφή του Άρη. Δηλαδή ναι. είναι ένα άνθρωπο ο οποίο ήρθε ρε παιδί μου. Α το πούμε σε εισαγωγικά βαλτό. Ναι. να το πούμε έτσι. Αν λέμε. Ναι. Έχω την εντύπωση ότι δεν θα αναλάμβανε πέρυσι. Θα άφηνε το πλοίο να βυθιστεί. Ναι. Έτσι, και μετά θα παρουσιαζόταν σαν σωτήρα. Στη Β, στην, δε, στην ναι. Α2, στη Β, δεν ξέρω σε ποια έχει Λογική, δηλαδή. έχει λογική αυτό που λες. Και θα έπαιρνε την ομάδα και θα έλεγε ναι. εγώ είμαι αυτό, σας ανεβάζω, σας κάνω. Λοιπόν, ναι. από τη στιγμή που ανέλαβες, στην πιο δύσκολη στιγμή, του σωματίου πέρυσι. Και την έβγαλε τη χρονιά. Έτσι. Φεραίως, Κουτσά στραβά, ε, εδώ, με να, μεγάλο. Για, για να κάνουμε τέτοιο. Θυ, θυμάμαι λάθο ότι υπήρχε ένα ακόμη ε, ένα αντίπαλο δέο, ο οποίο θα πάρει την ομάδα. Απλώ ήταν τότε οι μετοχέ, επειδή τι είχε ο, ναι. ο Λάσκαρη, προσπαθούσε να βρει. Αόριστο βέβαια. Αόριστο, ναι. ναι. Υπήρχε μία ομάδα ναι, ε, αριανών. Ακριβώς. Άρα έτσι. δεν θυμάμαι λάθο. Ναι. Αριανών, οι οποίοι ήθελε τι μετοχέ, αλλά δεν ναι. τι έδινε. Και ναι. ξαφνικά ναι. μαθαίνουμε Τις έδωσε αυτόν. ότι μεταβιβάστηκαν στον κύριο Γουλιέμ. Ναι. Γουλιαμ. Άρα λοιπόν. υπήρχε, άρα δεν μπορούμε να λέμε για να λέμε. Εγώ δεν μπορεί να αναλάβαναν οι άλλοι και να ήταν χειρότερα. Ναι. Λοιπόν. Άρα, και... άρα, άρα, πριν την καταστροφή δεν αναλάβανε από τη στιγμή που υπήρχε ένα ακόμη. Έστω, αόριστα. Ναι, ναι. Εννοείται, εννοείται, εννοείται. Πάμε. Εννοείται. Λοιπόν, εδώ τώρα λοιπόν, πώ εφέτο από τη στιγμή που τελείωσαν οι αγωνιστικέ υποχρεώσει και λίγο πριν, αφού πλέον η ομάδα σώθηκε, Μέχρι και σήμερα, μέγα επιτυχμα, 20... μέγα, ναι, μέγα, μέγα. για τον Αυτοκράτορα σώθηκε. Είναι έτσι. μέγα επιτρέπημα, λοιπόν, πρέπει να τα λέμε 26 Ιουνίου, αυτή τη στιγμή, υπάρχουν κάποια δεδομένα που φαίνεται ότι η ομάδα την πάνε για τον κρεμό, 100%. Τι θέλω να πω. Καταρχήν, υπάρχει το μπαν, έτσι, το ξέρουμε αυτό Δεν υπάρχει το μπαν, τα μπαν λένε θα γίνουν περισσότερα Απ' την να γίνονται λιγότερα, ναι, ήδη πολλαπλασιάζονται ήδη έτσι, έτσι. Λοιπόν, Αντί να μειώνονται, προσθέτονται κι άλλα μπαν, λοιπόν, σιγά σιγά Έχει προθεθ, προσθεθεί ένα ακόμα, λοιπόν, το οποίο είναι 56.000 ε, 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 Του Ιβερ είναι ε. λοιπόν, αυτό, Ιβερ Άρα λοιπόν νομίζω είναι τώρα 5, 6, ε, ε, και έχω ε, χάσει το ε, λογαριασμό Το 9. 8, είναι, 8, 9. Λοιπόν. Αυτά υπάρχουν, Ούτω ή Όμω. Ναι. Όμως η περσινή ομάδα, αυτή δηλαδή που τελείωσε, ναι. είναι απλήρωτη του δύο τελευταίου μήνε. Ναι. Αυτή. Ε, καλά, αυτά ήταν όλα πληρωμένα, υποτίθεται. Οι δύο τελευταίοι μήνε είναι, είναι απλήρωτοι. Ναι, βεβαίω. Οι δύο τελευταίοι μήνε είναι απλήρωτοι. Τι πάει να πει αυτό, Ότι εάν αυτή. Α, υπάρχει ε, στο συμβόλαιο των ξένων για να πιάσουμε πρώτα του ξένου. Του πέντε ξένου ε, καλαθοσφαιριστέ του Άρη. Οι οποίοι είναι ο Μπελ, ο Μαγκή, ο Κάιζερ, ο Τζόν και ο Χάρι. Λοιπόν, mm. αυτοί οι πέντε, για να μπορέσει η ομάδα να έχει το kick out, δηλαδή τι είπα να πει αυτό, ότι να τους αφήσει εις γνώση τους ελεύθερους, να σπάσει δηλαδή το συμβόλαιο, πρέπει να τους πληρώσει. θα πρέπει να τους πληρώσει. Ε, βέβαια, λογικό. Εάν δεν πληρωθούν μέχρι 30 Ιουνίου, ναι. τώρα, ναι. έτσι, Κυριακή, Κοντή, κοντή γιορτή. Αυτομάτως ναι. από τις 31 ή πρώτη Ενεργοποιείται ο δεύτερο χρόνο τους. του συμβολέου τους. Όλοι έχουν δύο χρόνια συμβόλαιο. Ναι. Αν θυμάσαι καλά, το, τα έκανε δύο χρόνια. Όπως έγινε, ενεργοποίησε σήμερα του Βεργίνη, έτσι. Ακριβώς. Ενεργοποιήθηκε μόνο του Βεργίνη. Ναι. Λοιπόν, άρα λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Εάν ενεργοποιηθούν τα συμβόλαια, τότε αυτοί έχουν το παιχνίδι στα χέρια του. Ναι. Για του ε, παίχτες μιλάω. Ναι. Δηλαδή, αυτοί μπορούν μετά να κάνουν το εξή είτε να μείνουν ελεύθεροι κάνοντα προσφυγή για του δύο μήνες, του απλήρωτου. Κανονικά. Και να έχουν και το συμβόλο που τρέχει. Για το συμβόλο που τρέχει και, που τρέχει και yeah. μάλιστα εάν μπορούν <laughs> να, κάνουν, να προσφύγουν στη ΦΥΜΠΑ, πρόσεξε να δει εδώ ζάχου τι γίνεται. παράδειγμα yeah. Παραδείγματο χάρη, θα φέρω ένα παράδειγμα. Ο Τζόουν έχει 100.000 συμβόλαιο για, χρον... για, τη δεύτερη χρονιά. Ολάκι. Οπότε... Ολάκι. Ολάκι. ολάκι, 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 ολάκι. ολάκι, ολάκι, ολάκι. Α πούμε ότι πάει στον... στο... σε μια ομάδα. Οποιαδήποτε ομάδα. Να πληρώνει ίδι... και... από την ομάδα και να έχει από τον Άρη να παίρνει και τα. Και πάρει 50.000. Ναι. Τα υπόλοιπα 50 είναι υποχρεωμένο ο Άρη να τα πληρώσει. Ναι. Καταλαβαίνει τι γίνεται. Όλα αυτά ξεκινάνε λίγο, Γιάννη, για να κάνουμε. Όλα ξεκινάνε αυτά τα πράγματα. Από... Εγώ επαναλαμβάνω από τον μεγαλομέτωπο από τη στιγμή που δεν βγαίνει να μιλήσει και να απαντήσει όλα αυτά. Εφόσον. να σα πω κάτι, όλα αυτά που λε είναι κάποια εύκολα τα ερωτήματα. Αν έβγαινε χθε, ναι. αύριο, ναι. ο μεγαλομέτωπο και έλεγε, φίλε, αυτό το κάνω για αυτό το λόγο, Έτσι. αυτή την πολιτική έχω, αυτό το σχέδιο Οι έχω. έχω κάνει συζητήσει ναι. μαζί του και τελείωσα. Αυτό που κάνω. λέει, φίλε, πριν 1,5 μήνα, ότι το πρόβλημά μα είναι 200 χιλιάρικα. Έτσι. Πρόσεξε. Εγώ αυτό δεν χρειάζεται δε άλλο σχόλιο. Έτσι. Το πρόβλημά μα είναι 200 Πέρα, Πέρασε 1,5 μήνα και δεν μπόρεσε 200 χιλιάρικα να βρει, για μένα έπρεπε ήδη, ήδη έπρεπε να μιλάμε για την επόμενη κατάσταση. Θα μου πει ρε καλά. Ποια επόμενη κατάσταση, ο άνθρωπο είναι μεγαλομέτωχο. Τι θα γίνει. Έπρεπε... Πώς θα γίνει, δηλαδή. Θα μπορούσε να γίνει. Πώ θα γίνει, δηλαδή είναι μεγαλομέτοχος. πώ θα. Για πες, για προχώρα. Θα μπορούσε να γίνει. Ε... Πριν πάω εκεί, να πάω λίγο για του Έλληνε. Να πω λίγο για του Έλληνε. Τι γίνεται. Ναι. Γιατί για να ξέρει και ο κόσμο τι γίνεται. Ακούμε. Καταρχήν, να πω ότι ο Βασίλη Ζωτολιόπουλο έκλεισε την ΑΕΚ. Πάει αυτό. Δεν ήταν δικό μα βέβαια, ναι. αλλά υπήρχε μεγάλη πιθανότητα να μείνει και έφετο. Απ' την άλλη, βέβαια, θέλω να σχολιάσω κάτι λίγο ναι. και εδώ, ρε φίλε. Ναι. Θα μου πει τώρα αν ο Ολυμπιακό είναι στην α τώρα ναι, πέφτει γενικά το επίπεδο γενικότερα από το ήδη πεσμένο του ελληνικού μπασκετικού πρωταθλήματο. Ρεσί Αγγελόπουλε, γιατί θυμάμαι τον Αγγελόπουλε για να λέμε και του άλλου. Ναι, ναι, Δεν θέλει, θέλει να σπάσει να σπάσει το δίπολο Ολυμπιακού με τον Τολιόπουλο. Με τον Τολιόπουλο. Εντάξει, κάτσε, εντάξει, κάτσε εκεί και, στα δύο εκατομμύρια και εσύ μέχρι εκεί είσαι. Δεν είσαι για περισσότερο. Δεν είναι κακό. Όχι. Δεν είναι κακό, είσαι <χω> έξω, έξω, αυτά μπορεί. Είσαι, έξω, Αλλά ξέρει, δεν μου αρέσουν από όλου οι μεγαλοστομίε. Θα μπω σφίνα και θα σπάσω. Με 2 εκατομμύρια που πας δεκαημένοι. Μα τους πέρασε ο Προμηθέας να πού πα, πέρασε ο Προμηθέας ρε το μισό Λοιπόν, έχουμε Μποχορίδη, Φλιόνι, Σλαφτσάκι, Βεργίνη και Χριστίδη. Ήδη, ναι. όπως όπω το είπε εσύ προηγουμένω, ο Βεργίνη ενεργοποιήθηκε ο δεύτερο χρόνο. Αυτόματα. Έτσι. Δεν ξέρω αν το ήθελε, γιατί τελευταία που έτσι βρισκόταν, λέει ο Βεργίνη, άλλη... έλεγε ότι δεν. Ναι. Άλλη... Ένα Βεργίνη 4... που δεν έπαιξε φέτο καθόλου. Τίποτα από τραυματισμό. Και ναι. δεν τον έβαζε και ο προπονητή. Δεν τον και ο προπονητή. Ο άλλη... προπονητή. Ε... 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 Πάει και αυτό. Ωραία, ναι. ε, αυτό βέβαια υπάρχει μια σκέψη υπήρχε στο μυαλό του. Ότι ήθελε τον Ικο... το Λυκογιάννη. Είχε ήδη μιλήσει ακόμα και κατά την περίοδο. Ε, και ποια είναι η διαφορά του Λυκογιάννη με τον Καστρίτη. Δηλαδή... Δεν ξέρω εγώ, μην ναι. με βάει σε αυτό το θέμα. Ναι, δεν Όλοι βέβαια και να μην πα. Λοιπόν. Ε... Ε, εν πάση περιπτώσει, ο Καστρίτη έφυγε. Ε, Προπονητή δεν υπάρχει. Οι ξένοι είπαμε τι συμβαίνει. Mm -hmm. Οι Έλληνε είναι αμφίβολο. Βέβαια έχουν Κάτι. συμβόλαια αυτοί οι τέσσερι μαζί με τον Ποχορίδη. Ο Ποχορίδη έχει και έναν όρο ότι μπορεί να το λύσει εάν δεν πληρωθεί. Εάν δεν πληρωθούν κι αυτοί. Προσφυγεί και μένουν ελεύθεροι. Ναι. Και πες μου εσύ, όταν έχεις και τους έφηβους, ε, οι οποίοι είναι ο, ο Βλάσιος, ο Κουρτίδης και ο Σιδηροηλίας, Λοιπόν, αυτοί εδώ δηλαδή λέγανε ότι τα παιδιά αυτά οι οποίοι ήταν στην εφηβική ομάδα και παίξαν θα, και Θα του κάψουν και αυτού με λίγα λόγια. Ήδη, μα δεν θα υπογράψουν συμβόλαια με τον Άρη. Ε, θα φύγουν όλοι. Για... δεν θα μείνει κανεί ζάχο. Καμένη π... γη με λίγα λόγια. Για να το πάμε ένα-ένα. Δεν ξέρουμε, επαναλαμβάνω, όλα αυτά, όλα Όλα, όλες αυτές οι σκέψεις και οι δικές σου και όλων ξεκινάνε από, το, από την στιγμή που ο, κύριο κύριος δεν ανοίγει τα πλάνα του όσον αφορά για τον Άρη τη επόμενη χρονιά. έτσι. Διότι δεν ξέρουμε. Κα, Διαβάζω και από την ε, μία λέει ότι θα στηριχτεί στους Έλληνες. Ναι. Ποιους Έλληνες όταν... Ποιους. Ποιους Έλληνες από τη στιγμή που ακόμη και, και αυτού που για μένα είναι μετριότατοι ε, δεν μπορούμε, υπάρχει περίπτωση να μην μείνει κανένα από αυτό. Ακριβώς. Ναι. ακριβώς ποιο είναι το πλάνο, ποιο είναι το σχέδιο δεν ξέρουμε τίποτα είναι όπω λες την άλλη εβδομάδα τη Δευτέρα έχουμε Ιούλιο, δεν είναι μακρύ δεν ξέρει τι λέει ο άλλο, είναι ακόμη νωρί, δεν είναι καθόλου νωρί. Πιο νωρί. Δεν είναι, είναι καθόλου, νωρίς. καθόλου όλες νωρί. Καθόλου. Όλε οι ομάδε κάναν κινήσει. Όλε οι ομάδε κάναν κινήσει. Έχουμε το δεδομένο, γιατί εγώ την προηγούμενη εβδομάδα είπα εδώ έτσι, μια κοτσανά που δεν το ήξερα βέβαια. Ευτυχώ. Ότι, ναι, ναι, ότι δεν πέρασε τελικά η ομάδα. Όχι, δεν προλάβα να την περάσουμε. Αν είχε περάσει, πιστεύω. Ναι, λόγω των εκλογών. Νομίζω, ναι, ναι. Δεν ψηφίσαμε. Είμαστε τυχεροί εδώ. Ναι. Αν είχε περάσει, θεωρώ ότι η κατάσταση ήταν μία αναστρέψιμη εκτό να πω αν αύριο το πρωί ξυπνούσε κάποιο και έλεγε ότι παίρνω τον Άρη και βάζω ένα εκατομμύριο, λένε το, το τα, τα μπουν οι κουμπουργέ και παίρνω και πέντε πέκτες. Ε, θεωρώ ότι η κατάσταση δεν ήταν αναστρέψιμη. Ε, τώρα με του δύο, έτσι, δεν πέρασε η αναδιάρθρωση, πέφτουν δύο, θα το παλέψουμε, πιστεύω. Εννοείται. Πιστεύω, θα το παλέψουμε. Που φτάσαμε, ρε, ναι, δεν είναι που, φτάσαμε, που φτάσαμε, φτάσαμε ρε, δεν είναι ρεζά. θέμα. Εγώ όμω ε, τώρα. Ε, money talks, είπαμε. Θέλω ε, να αχόλου. σταματήσω εδώ σε ένα σημείο. Δεν Ωραία, μάλλον, εδώ με, να το διαβάσω να αυτό λοιπόν, λίγο. Βέβαια, διάβασα. Στο All About Aris είμαστε φυσικά. Προάγγελο, λέει το, κείμενο, σε παρένθεση σοβαρών εξελίξεων, οι παρετήσει του ΔΣ τη ΚΑΕ. Ο Χάρη Παπαγεωργίου επιβεβαιώνει την πρόθεση παρέτηση του από την προεδρία τη ΚΑΕ Άρη και ο Δημήτρη Γουριέλμο μένει μόνο στον Άρη. Έχει φωτογραφία από κάτω φυσικά τον κύριο Γουλέμου με τον Χάρη Παπαγεωργιού. Χάρη Παπαγεωργιού, εδώ να κάνουμε, να πούμε και γενικότερα γιατί θα σου φέρω το παράδειγμα του. Συγγνώμη, τι είναι ο Χάρη Παπαγιοργιού, Θα σου Γεωργιού, πω ένα λεπτό. Να κάνω ένα πρόλογο. Άτε κάνω. Να κάνω ένα πρόλογο. Γιατί θα σου φέρω το πολύ εύκολο παράδειγμα του Μπουτάρη. Ναι. Του κυρίου Μπουτάρη, του πρώην δήμαρχου και παλιού στη τη Αυτοκρατορία. Μου λέει ο άλλο, λέει κάποιο α πούμε. Ρε ο Μπουτάρη μου λέει έδωσε τότε. και, και όντω. Το ότι τότε έδωσε εκεί ήταν βασικό πυλώνας τη αυτοκρατορία του Άρεου, ο κ. Μπουτάρης, του έχει πιστωθεί και φυσικά δεν το ξεχνάει κανεί. Αυτό τι σχέση έχει με τα Με, με τον τωρινό Μπουτάρη. Ναι, όχι. Έτσι, δεν είναι. Δηλαδή επειδή, ε, επειδή το έχουμε αναγνωριστεί, το έχουμε πιστώσει αυτό το πράγμα. Για τα άλλα δεν πρέπει να λέμε τίποτα δηλαδή. δηλαδή ε, Βασιλικότερο ναι, του Βασιλέου δηλαδή. Ναι, έτσι. Αγιάζεται για όλα τα άλλα, για όλα τα λεγόμενα, για όλα αυτά που έχει πει τα... για τον Άρη και τα πράγματα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Έτσι α Το ίδιο και για τον Χάρη Παπαγιοργίου Λοιπόν ο Χάρης Παπαγιοργίου είναι αστρίλος Όσον αφορά το, ε, το όνομά του Όσον αφορά την προσφορά του Σαν παίκτη του Άρη έτσι ε, Εδώ θεωρώ ότι Είναι πολύ λάθος ο Χάρης ο Παπαγεωργίου Το πολύ light Διακοσμητικό έκφραση. στοιχείο ναι, το θεωρώ ε, 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 Πολύ light θεωρώ η έκφρασή μου ε, Γιατί πραγματικά το συμπαθώ Αν και δεν το, το ξέρω τον άνθρωπο Μια φορά έτσι Μια ε, καλησπέρα α πούμε ε, θεωρώ ότι ήδη έπρεπε να έχει αποτελέσει παρελθόν για να βοηθούσε όπω λέει και τις το, το κείμενο Ακριβώ. Γιατί αυτό θεωρώ... ακόμα το σκέφτεται. Ναι, τι θα πει το σκέφτεσαι, Ρεχάρη. Δηλαδή, θέλει δηλαδή, να γίνει καμιά στραβή και να φέρει και στάμπα. Και... Γιατί η ιστορία γράφει για όλου. Ακριβώ. Και να φέρει το όνομά σου με το υποβιβασμό του άρε. Ρεχάρη, δηλαδή προ Θεού, ρε φίλε. Έλεω, δηλαδή δεν βλέπει τι γίνεται. Δεν νομίζω να είναι δυνατόν. Παρετήσου και α κάνει λάθο κατω και α πάνε όλα καλά. Δηλαδή Μακάρι... ο κύριο Κάλεν και ο κύριο Μωησιάδε που παρετήθηκαν αυτή τι ήταν. Δεν καταλαβαίνω, δηλαδή. δεν καταλαβαίνω, δεν καταλαβαίνω πραγματικά. Ε, Ένα θρύλο όσον αφορά ε, το όνομά του ω παίκτη του Αν είναι. Εννοείται. Πήρε το, πρώτο, το δεύτερο το πρώ... πρωτάθλημα, α πούμε, ναι. το, δεύτερο, το, πρώτο μεταπολεμικό, να το έτσι, πούμε έτσι, έτσι το 1979, χωρί γκάλι, έτσι, έτσι, Με τον Γιάννη τον Ιωαννίδη, λοιπόν, ο οποίο ήταν ο βασικό σουτέρα τη ομάδα. Χωρί Ο βασικό ήταν τη ομάδα εκείνη. Με σκόνδρα, να Έβαζε 25 χολόπουλο, 20, 20, 20. Ναι, έτσι. Και λίγα είπε. Και λίγα είπε. Κι όμω δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το πράγμα. Πραγματικά έπρεπε για μένα ήδη. Ε, δηλαδή, δεν χρειάζεται. Εμεί απ' έξω και βλέπουμε κάποια πράγματα. Σκέψω αυτό που είναι και μέσα στα πράγματα. Δεν ξέρω τι να πω. Αν γινόμαστε άδικοι, μακάρι εμεί να γινόμαστε άδικοι και τα πράγματα να φτιάξουν ω έτσι εμένα. Like. Έτσι δεν γίνονται σαν. Δεν γίνονται. Ε, Ακριβώ και εγώ επειδή συμφωνώ, έπρεπε ήδη ο Χάρη να διευκολύνει όλα αυτά το πράγμα και τον, το λέμε, με, τον αποκαλούμε το μικρό του όνομα, διότι πραγματικά τον νιώθουμε έτσι σαν ε, έναν δικό μα άνθρωπο. Όμω πραγματικά δεν μπορούμε τη στάση του να την καταλάβουμε, έτσι. ήδη αν είχε παραιτηθεί, τότε θα, θα προσπαθούσε ο κύριο Γουλιέλμο να δημιουργήσει καινούργιο ΔΣ, το οποίο πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Κάποιο θα πήγαινε με τέτοια πίεση που υπάρχει Άρα λοιπόν θα πηγαίναμε σε διοίκηση πρωτοδικείου. Ωραία. Εκεί λοιπόν. Να το διαβάσω. Ναι, η βεβαίως. σκέψη αυτή υπάρχει στο μυαλό του Χάρη Παπαγιοριού, λέει το κείμενο εδώ και καιρό. Όμω περίμενα να τελειώσει κάποιε υποχρεώσει που είχε με την ομάδα μπάσκετ με το αμαξίδιο, όπω και του βετεράνου που χθε κατέξαν την πρώτη θέση στο πρωτάθλημα. Περίμενε επίση μήπω και αλλάξουν κάποια δεδομένα αναφορικά με τη λειτουργία και την προοπτική τη ομάδα. Όμω κάτι τέτοιο δεν έγινε και αποχώρησε το, από το ΔΣ. Φαίνεται να αποτελεί θέμα χρόνου. Δεν είναι τι θα πει θέμα χρόνου. Έπρεπε ήδη, εφόσον τελείωσαν η υποχρεώσει που για μένα για μένα συγγνώμη που το λέω ε, ο Λαμπαουτάρης αυτό δεν είναι άλοθη τι θα πει υποχρώσουμε το αμαξίδιο τόσο σοβαρά μιλάμε ρε παιδιά εδώ Άρης καίγεται και τώρα εντάξει είναι, είναι πραγματικά σε αυτούς τους ανθρώπους που παίρνουν μέρος στο πρωτάθλημα με, 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 μόνο χειροκρότημα και μπράβο αξίζει αλλά ε, αυτό τώρα να μην ε, να σ ήταν στην, ε, στην ομάδα με το αμαξίδιο και εσύ είχε παρεξηγεί. Τι σχέση έχει τώρα αυτό το Τι ένα το μετά. Το Και αυτό εγώ Δεν το, το καταλαβαίνω πράγμα. αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων. Ε, προχώρα. Λοιπόν. Άρα λοιπόν, πάμε σε μια γενική συνέλευση. 8 Ιουλίου να πούμε. 8 Ιουλίου. Η πρώτη θα γίνει 3. Εγώ είχα διαβάσει. Πέριμε για να ναι. τα βάζουμε εδώ. Ωραία. Είχα διαβάσει ότι η αρχική σκέψη ήταν 22. Πήγε 8. Ναι. έτσι Θεωρώ. Θεωρώ γιατί να μην κρυβόμαστε και πίσω από, τα, από το δάχτυλό μα. Γιατί ναι. μα ακούει και κόσμο. Ναι, θεωρώ ότι έπεσε και σωστά για μένα. Πίεσε από τον κόσμο και όταν λέμε κόσμο θεωρούμε, όχι θεωρούμε, όταν λέμε κόσμο εννοούμε από το Super 3. Έτσι. Ναι, 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 Έτσι. Και σωστά έγινε για μένα. 22, διότι, να πούμε, 22 όταν... Ιουλίου είναι οι εκλογέ. Κάνει εκλογέ ο ΑΣΜΑ. Ναι, για τότε έτσι. το είχαν βάλει. Τότε ναι, θα συζητούσαν και αυτό. Έπεσε, θεωρώ, πίεση. Και σωστά πίεση. Διότι τα πράγματα φαίνονται. Δηλαδή, τι κάνει νιάου νιάου, δεν είναι κροκόδηλο που έμαθε ξένε γλώσσε. Η γάτα ναι. είναι. Ναι. Λοιπόν, άρα ε, έπεσε η πίεση και γίνεται 8 Ιουλίου έναν αλφα σίγμα που και αυτός σφυρίζει Και αυτό έχει τα δικά του, έτσι, τις, ναι. ε, ε, ο, τις ευθύνες. έχει βέβαια, μεγάλες βέβαιε, ευθύνες, βέβαιε, όχι απλώς. Βέβαιε, βέβαιε. Έτσι, λοιπόν, μεγάλες όχι απλώς, ευθύνες, Για να μην μεγάλες. φτιάσουμε, να μην πιάσουμε τώρα το θέμα του κηπέδου, γιατί θα αναλωθούμε σε άλλο Άστω, πράγμα. μιλάμε, έτσι, όταν ναι, θα πούμε. Μιλάμε και για το παλέ, έτσι. γι' αυτό μιλάμε. Που ακόμα που έπρεπε ήδη να ήταν... Στην κυριαρχία του Άρη δεν είναι ούτε αυτό. Ούτε <σχεδιά> είναι καν αυτό. γιατί αυτό. Τα... πάλι λείπει το χρήμα αυγε. Ε, βέβαια, ε, βέβαια. Θέλει συντήρηση ε, το κτίριο, ναι. θέλει λειτουργικά έξοδα. Μάλιστα. Να μην... Είπαμε, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μα. εντάξει ναι. 10, 300 θέλει αυτό. 250 με 300 χιλιάρικα. Έτσι είναι. Δεν διαφωνώ με αυτό που λοιπόν, λες Λοιπόν, προχώρα. Λοιπόν, α τα αφήσουμε εδώ στην άκρη. Άρα λοιπόν πάμε σε μια γενική συνέλευση. Όπου εκεί θα. Πραγματικά είπε ο κύριος Γουλιέλμος ότι θα παρευρεθεί. Έτσι. Να μας πει τι έχει κάνει, τι έχει δώσει και τι πρόκειται να κάνει. Και το... εν πάση περιπτώσει, Ζάχο, εάν δεν μπορεί. Εάν δεν μπορεί το, το, αν δεν μπορεί, ένα, 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 Ας το. αφήσει την ομάδα ναι. να δημιουργηθεί ένα άλλο σχήμα από ανθρώπου που θα τρέξουν το project να μπορέσει η ομάδα να δημιουργήσει αγωνιστικό κομμάτι. Άκουσαμε. το αν δεν μπορεί, φάνηκε. Το αν δεν μπορεί, ναι, για τα 200.000 έργα του πάνω. Το αν δεν ένα μπορεί, φάνηκε. Να μην, άκουσε. Αν είναι εδώ να κοροϊδεύουμε τον κόσμο ή να λέμε ας πούμε, να τρέφουμε ουτοπικέ ελπίδε, να το κάνουμε. Εκτός αν πιάσει τον Τζόκερ. Έχει και Τζακ είναι 900 τώρα το Τζακ Εγώ έπαιξα να σου πω την αλήθεια. Λοιπόν, ο άνθρωπο είπε πριν 45 μέρε για 200 χιλιάρικα. Δεν το είπα εγώ. Συνέντευξη το είπε στο γέλο News, στο γέλο έτσι. Ναι. Λοιπόν, πέρασαν 45 μέρε. 200 χιλιάρικα είπαμε. Δεν είπαμε 3, 4, 5 εκατομμύρια. 200 χιλιάρικα είπαμε. Είναι δυνατόν. Εντάξει, αρέσει. για, μέ για μένα και για σένα είναι ποσόν. Για τον Άρη, για τον Άρη, δεν νομίζω ότι είναι τεράστιο ποσόν. Δεν μπορεί να το βρει ο άνθρωπο. Δεν είναι κακό. Δεν μπορεί να το βρει, όπω είπε και εσύ, να διευκολύνει Επομέ... τι εξέλιξει. Αυτό θέλουν. Εκτό επαναλαμβάνω τι να πω, όπω είπα και για Χάρη Παπαγεωργίου, αν θέλουν όλοι αυτοί να συνδέσουν το όνομά του. Που Γι' αυτό είπα, Ζάχο, ότι θεωρώ ότι δεν είναι στημένο. Γιατί Ο αν ήταν στημένο. δεν είπα αυτό. Ναι, όχι. Στην αρχή είπα: Άκουσε Θέλω με. να κάνω το ψυχογράφημά του με την ναι. έννοια ότι εάν ήταν στημένο, δεν θα παίρνει α... την ομάδα πέρυσι. Αν πίστευα κι εγώ κάτι τέτοιο, Έτσι. Θα, Έτσι. θα μιλούσαμε διαφορετικά. Έτσι. Άρα, Άρα λοιπόν. Ακούσέ με. Είτε είναι. Να μην λέμε αυτή τη λέξη, γιατί υπάρχουν και καλοθελητέ και εμεί. Είτε είναι όπω το λε, είτε όχι. Εμένα δεν με ενδιαφέρει αυτό. Εμένα με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα, φίλε. Έτσι. Αν είναι να πέσει η ομάδα. Τι με νοιάζει εμένα τώρα αν είναι, ήταν ματιασμένο ή άμα ήταν. Λοιπόν, το αποτέλεσμα μετράει, έτσι. Και εγώ επειδή θεωρώ ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, πρέπει και αυτό να καταλάβει ότι ο χρόνο δεν είναι απεριόριστο. Εντάξει. Δεν είναι απεριόριστο και ήδη ο χρόνο τρέχει πολύ εναντίον μα. Εντάξει. 200.000 45 μέρε δεν βρέθηκαν. Απίστευτο. 45 μέρες. Και μου γράφει εδώ ο φίλος, Είναι πολύ ωραία αυτή η ατάκα. Δες που φτάσαμε, θα σου πω γιατί. Να. Και θα πάμε στο διάρρημα, γιατί βλέπω όταν συζητάμε και ε, περνάει και ε, ώρα εύκολα. Ώρες θα περάσουμε. Λέει ο Νίκος, Δύσκολα τα πράγματα για τον μπάσκετ. <στονίκοντα> Άκου τη ταμιακή διευκόλυνση από την Πάη δεν θα μπορούσε να ζητηθεί. Βίλες. Αν πάμε έτσι, δεν θα έρθει σίγουρα. Ξεστιμηθήκα τώρα. Αν πάμε έτσι, τελειώνει ο Νίκο το μήνυμά του, θα έρθει σίγουρα το μοιραίο. Ξεστιμηθήκα. Πραγματικά που τότε τα πράγματα στο μπάσκετ ήταν καλά και όχι στο ποδόσφαιρο και λέγανε κάποιοι. Για το Λάσκαρη. Ναι. Πάρε και την ΠΑΕ. Δώσε μια ταμιακή διευκόλυνση στο. Γαριπέ. <Καρυπή> ρε φίλε. Ναι. <Καρυπή> Πώ γυρίζει για αυτή η ζωή, ρε φίλε, πραγματικά ρόδα. Η ε. Πραγματικά ε, Ρουσλάνα, ρε, φίλε, ρε φίλε. Πραγματικά. <Καρυπή> και όντω, 200.000 κάνει να σωθεί το, το μπάσκετ Λοιπόν, δεν ξέρω Εγώ τι. Εγώ θυμάμαι εσύ που λέγανε, που φωνάζαν και έλεγαν Καρυπίδι, πούλα το στο Λάσκαρη και την ΠΑΕ να τη λέει. Και τώρα δεν σου λέει ο Νίκο. Δεν μπορεί η ΠΑΕ να κάνει μια ταμιακή διευκόλυνση, λέει στην ΚΑΕ, 200 χιλιάρικα. Έτσι. Ναι, όντω. Είναι μια λύση. Είναι μια... Δεν είναι μακριά από την πραγματικότητα. Αν αυτή η λύση όσο, όσον αφορά το να έρθει το μπάνι και να, κάνει κάνουμε κάποιε κινήσει. ζάχο, άκουσε με λίγο. να κατέβουμε με του έθνου και με του τέτοιου, να μην πάρουμε μέρο κάτω. Περίμενε κάποιος, λίγο εντάξει. να πω το. Όχι, βέβαια, δεν ναι, θέλω να πω το εξή. Εάν ο Άρη μέσα από τα σπλάχνα των παραγόντων του δεν μπορεί να βρει. Δια... 200 χιλιάρικα για τον αυτοκρατορά το Καλύτερα να αυτοκαταστραφούμε Τελείως, ναι. εγώ αυτό λέω ναι, ναι, να Αν είναι δυνατόν ρε φίλε Είναι δυνατόν αυτή η ομάδα Να μην μπορεί να βρει 200 χιλιάρικα Μέσα από τα το κάνουμε πατσατζίδικο και τρώμε ποδαράκι. Αφού. Μια χαρά τι θα τρώμε αφού. και τζάμπα έτσι, είναι απίστευτο. εκεί. Είναι στο, απίστευτο. Στο παλέ θα γίνει πολύ ωραίο πατσατζίδικο. Μια χαρά είναι. Λοιπόν, πάμε και στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσω μετά θα ανοίξουμε τι γραμμέ, έτσι. 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 Όποιο θέλει θα μπορεί να πει την άποψή του, θεωρώ ότι είναι σημαντικέ στιγμέ όσον αφορά τον μπάσκετ. Mm. Αν αφήσουμε να τρέξει κι άλλο ο χρόνο, ίσω να μην αναστρέψει μια κατάσταση, έτσι, έτσι, έτσι λέω εγώ. Λοιπόν, α, θα ανοίξουμε τι γραμμέ, θα συνεχίσουμε εμεί στο σχολιασμό. Όλα αυτά μαζί με εσά. Θα διαβάσουμε και τα μηνύματα. Μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Επανερχόμαστε. Πάμε. Τι θα γίνει αυτό ο κύριο Ματζούκη, δεν φεύγει ακόμα από εδώ πέρα. Μα, θα μα πει ότι. Σε ενοχλεί, ε, Τι γέλιο έχει, ρε παιδιά. Ρε, πριν μια ώρα <laughs> τελείωσε η εκπομπή. Ακόμη εδώ είσαι. <laughs> α, φεύγει τώρα, εντάξει. Έκανε ένα έκτακτο φροντιστήριο για τη Λίβερπουλ σε Σα... Καμπεώνε και καμπεώνε φωνάζει. Ε, έσφαξε τη, την καημένη την τότε να την έσφαξε στο γόνατο. Ε, ναι. Καμπεώνε. Αν άρα, έχανε έτσι, ξέρει θα είχαμε. Άρα, κλάμα, ο Άρα τεράστια οδε... είναι. Από ναι. την έσφαξε την άλλη. Έτσι δεν ε, ε ναι. καλά, όλε είναι στο Champions όλε είναι μεγάλε ομάδε ναι. εκτό κάποιε, πούμε. Ε, ε, κάποιε μικρομεσαίε. Ποιε δηλαδή. Ε, κοίτα, αυτέ που φτάνουν τώρα στι 8, οι περισσότερε είναι μεγάλε, α πούμε. Εκτός κάποιες που είναι τώρα τελευταία 5-6 χρόνια, 10 χρόνια, μια δεκαετία που μπορούν και φτάνουν εκεί πέρα. Εντάξει, τότε να είναι. Είναι από το δεύτερο ράφι. Είναι στο πρώτο Α, εννοείται. εννοείται. Αυτό που έκανε ήταν πιστεύω Λόντας. μεγάλο άλμα. Εντάξει, αυτό οι άνθρωποι. Κλέκαν, του φάξανε να πούμε, του πήρανε. Το... Πήρε μεγάλη υπεραξίωμα. Του τους πήρανε το Champions League από τα χέρια. Λοιπόν, άστα να, ναι. αυτά τώρα για τη Λίβερπουλ τον καφενέ. Εγώ σου είπα, με, με καλύτερο καφενέ αυτή τη στιγμή είναι η Μάντσεστερ. Είναι η Μάντσεστερ και έτσι. παρακαλώ να πάμε στου ομίλους να πέσουμε με τη Μάντσεστερ για να είναι 0-2 στο 8. Εγώ το λέω Αυτό μα λέει αυτό ο καημένο. Να μα λέει για τίτλου ο Καημένο, ο Πουλ. Ε, δηλαδή είναι. Λοιπόν, θα περάσουμε του δύο προκριματικού και στο playoff. Πριν για να μπούμε στου ομίλου. Ακριβώ θα ναι. έχω την Manchester United. Όχι, η Μάτση είναι ήδη στου ομίλου. Δυστυχώ για είναι σένα είναι, είναι ήδη στου ομίλου. Ναι, την κρύμα. βάλαν κατευθείαν. Δεν πειράζει, θα τη βρω. Και άμα την έβρισκα έτσι όπω νιώθει, εγώ ψεύω θα περνούσαμε. Δεν ήταν εύκολη κλήρωση. Έτσι όπω είναι τώρα η Μάτση. Μ' αρέσει τώρα. Ότι έτσι. βλέπω σφυρίζω. Έτσι, έτσι, λοιπόν, έτσι, έτσι, και επειδή ό,τι βλέπουμε σφυρίζουμε, έτσι, να πούμε ότι ανοίγουμε τι γραμμέ 23-10. 2,87 και 3 οκτάρια. Επαναλαμβάνω, 23, 10, 2,87, 3 οκτάρια. 69, 45, 2,87, 3 οκτάρια. Έχουμε πει ήδη κάποια πράγματα για μπάσκετ. Θεωρώ ότι τα πράγματα είναι ε, πάρα πολύ δύσκολα. Κάτσε να διαβάσω και το άλλο και εσεί κάποια μηνυματάκια. και Μα, να ναι, συνεχίσουμε, ναι. αν έχουμε γραμμέ καλώ, αν δεν έχουμε, συνεχίσουμε το σχολιασμό. Να δώσει τι μετοχέ, λέει ο Θόδωρο, και να σηκωθεί να φύγει. Τι περιμένει να, ε, ε, να αρχίσει. Να τον φτύνει, λέει, και ο Θεό. Mm. Ε, θεωρώ ότι η δυσαρέσκεια, light έκφραση, η δυσαρέσκεια, η λέξη αυτή που χρησιμοποίησα, θα μεγαλώνει όσο περνάει ο καιρός και δεν βλέπουμε ε, όχι μόνο να γίνονται πράγματα, δεν βλέπουμε να μιλάει, γιατί δεν έχει μιλήσει στην ουσία ο κύριος. Και ο δεν Γουλιαλμός. έχει να πει κάτι δε, εγώ πιστεύω. άμα δεν έχει, ρε, φίλε, Αν Τι δεν έχει να πει, πει δηλαδή. δεν έχει να κάνει, ε, συγγνώμη. Αυτό και λέω. Και δεν κάνει τίποτε. Μα άμα έκανε Άρα θα, πράξεις, θα είχε πράξεις. είμαστε ο Τιτανικός θα και πάμε κατευθείαν στο παγόβουνο το έχω πάνω. Πει, το έχω πει ναι. αυτό τελείως. Ε, Έπρεπε ε... ήδη να είχαν ξεκινήσει οι εργασίες από μάκρυση του κύριου Γουλιέρμου. Εγώ αυτό το έχω πει και δίνω μεγάλο φταίξιμο. Στο είπα και προηγουμένω, Ζάχο, το είπε έτσι επιδερμικά. Το Χάιδεψε, το έκανα. Εγώ θεωρώ ότι θα μπορούσαν να είχαν προχωρήσει διαδικασίε αν ο κύριο Παπαγεωργίου εδώ και το καιρό είπαμε, το είπαμε. είχε παραιτηθεί. Έπρεπε να είχε παραιτηθεί ήδη από τη στιγμή που ε, έδωσε συνέντευξη ε, ο κύριο Γουλιέλμο και πέρασε κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα. Και δεν μπορεί να βρει 200.000. Μιλάμε δηλαδή, για 200.000, εντάξει. Απίστευτο. Ε, επαναλαμβάνω, ε, για μα είναι ένα τεράστιο ποσό, για σένα και για μένα για τον Άρη, τον πασχετικό Άρη, εγώ δεν λέω ότι είναι πενταροδεκάρε, αλλά δεν είναι και ένα ποσό που να πούμε ότι είναι βουνό. Δηλαδή δεν μπορεί εσύ να, εσύ να τα βρει. Είπε ότι έχει δώσει μέχρι τώρα 2 εκατομμύρια. Έτσι Α, λέει. Αυτό σου το είχα πει και την ναι. Μέρα που κάναμε την εκπομπή. Και εχόμπι. δεν έχει 200 χιλιάρια. Ναι. Από τη στιγμή. Από τη στιγμή, γεια σα, κύριε Ματζούκη, γεια σα. Από τη στιγμή, ε, ένας άνθρωπος που λέει ότι έχει δώσει δύο εκατομμύρια, εγώ κρατώ τι επιφυλάξει μου. από τη στιγμή είχε. που δεν έχουμε, από τη στιγμή που δεν παρουσίασε τίποτα αποδείξεις, ε, εγώ όταν έχω πληρώσει και έχω κακόβουλους από κάτω να μου λένε ε, τι κάνεις ρε παιδί μου κάνω τη συνέντευξη τύπου και λέω εδώ τα, χαρτάκια, τα χαρτιά, στη τα... μάπα σας τα βάζω εσείς δύο εκατομμύρια έχω δώσει και μη μιλάτε από τη στιγμή όμως έχεις δώσει δύο εκατομμύρια και δεν έχεις άρει το μπαν δηλαδή ρε φίλε δεν ξέρω τι έκφραση να χρησιμοποιήσω ακριβώς ε, Δηλαδή έχει δώσει δύο εκατομμύρια. Εσύσον το είπα και πριν 45 μέρε. Το είπα. Έδωσε δύο εκατομμύρια. Το πρώτο που κάνει είναι να διευκολύνεις το έργο σου όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι. Έτσι, ναι. Να άρει τον μπαν. Ναι, ναι. Δηλαδή έχεις δύο εκατομμύρια και δεν ακόμη χρωστάμε. Είναι σαν να τα πέταξες. Δηλαδή, ε, τι ουσία. κάνεις ρε φίλε. Συγγνώμη. Εδώ λέμε ότι δεν έχει λογική αυτό το πράγμα. Λοιπόν, καλησπέρα μας και στην Αναστασία, η οποία μας πληροφορεί ότι θα είναι την Παρασκευή στι 7 στο... Ε, Κλεάνθε Βικελή για την πρώτη προπόνηση. Προφανώ Αναστασία θε να βγει πάλι φωτογραφία με τον ε, Καρυπίδη, έτσι. Mm. Γι' αυτό πιστεύω. Γεια θα Αναστασία. Θα έρθει από την Καλκιδική. Για ποιο λοιπόν, πράγματι ε, Και συνεχίζουμε για το, με το μπάσκετ. Δεν ξέρω ε, αν έχουμε κάτι άλλο όσον αφορά για του παίκτε που έλεγε. Ναι. Αν έχουμε κάποια δεδομένα άλλα. Δηλαδή, έχουμε δεδομένα όσον αφορά ε, αν θέλει κάποιο από αυτού να παραμείνει. Όχι, γιατί πρόσεξε. Αν το πράγμα συνεχιστεί έτσι. Εγώ θεωρώ. Βουσάχω... Πρόσεξε, αν το πράγμα συνεχιστεί έτσι όπω πάει τώρα, τι μα μένουν. Μα μένουν οι παίκτε που φυσικά δεν θα περιμένουν τον Άρη. Αυτοί που έπαιξαν φέτο, κάποιοι έτσι. καλοί, mm. θα βρουν συμβόλαια και σίγουρα θα βρουν και καλύτερα Εναι, συμβόλαια. Γιατί ναι, ναι, ήδη τον ποχωρεί, τον θέλει ο προμηθεία. Okay, το ξέρουν ναι, ναι, πολύ ναι, λέω καλά. Αυτός, ναι, άλλο λέω. άλλο Λέω Λέω ότι αυτού του Αμερικανού που έχουμε φέτο δεν θέλει κανένα να συνεχίσει. Γιατί μπορεί και να του θέλουμε εμεί και να μην θέλουν αυτοί. Η δεξαμενή μα λόγω του μπα είναι μόνο από, από Αμερικάνου που έχουν παίξει φέτο στην Ελλάδα. Ναι, ναι, ναι. ναι. Αυτοί όμω οι κάλη σιγά σιγά θα κρίνουν και σε ομάδε. Δεν θα περιμένουν είναι. τον Άρη. Μα γι' αυτό ακριβώ είναι. Άρα μπορεί ακόμη που λέει ο λόγο να έχουμε και χρήματα, υπερβολή και να μην μπορούμε να πάρουμε και κανένα. Ακριβώ έτσι είναι. Τι γίνεται. Εάν, γι' αυτό λέμε ότι οπωσδήποτε πρέπει το μπαν να φύγει από τη μέση. Οπωσδήποτε. Γιατί αν δεν υπήρχε το μπαν, δεν θα, δεν θα σε πίεζε ο χρόνο. Μέχρι να αρχίσει τον Οκτώβριο, το πρωτάθλημα, θα μπορούσε να έχει κάνει μια ομάδα βεβαίω ε, η οποία θα μπορούσε να σταθεί άνετα και να μάλιστα να διεκδικήσει και κάποιου στόχου που θα είχε βάλει. Από τη στιγμή όμω που υπάρχει αυτό το μπαν, δηλαδή υπάρχει αυτή η ασφιξία από το να πάρει ξένου παίχτε για να του ε, ε, βάλει στην ομάδα και μάλιστα η ελληνική αγορά πλέον είναι πάρα πολύ λίγοι οι ξένοι οι οποίοι μπορεί να πάρει για να διαχειριστεί όλο αυτό. Όλα. Λέω. αυτό ακριβώ λοιπόν, λέω. Ε, ε, τα πράγματα σφίξαν ξένοι, πάρα πολύ. Και οι ξένοι οι οποίοι θα μπορούν έστω να κάνουν, να δώσουν έστω να μην πω τη διαφορά γιατί πλέον δεν μπορούμε να μιλάμε για διαφορά να μπορούν να δώσουν το κάτι παραπάνω από τους Έλληνες τουλάχιστον Αυτό έτσι, είναι, να μπορούν να δώσουν κάτι παραπάνω από το, πόσο είπαμε, στο Σλαφτσάκι παραδείγματος ο, σιλαφτσάκι. ο οποίο ο άνθρωπος παίζει και με ψυχή και με ό,τι έχει το καταθέτει στο πάρκι έτσι Πάντως αυτή αυτοί οι ξένοι φέτος Ζάχο που είχαμε Δυστυχώ δεν έδωσαν το κάτι παραπάνω. Έτσι. Εκτός από κάποια παιχνίδια έτσι, σαν αναλαμπές ήταν ο καθένας τους, ε, θεωρώ ήταν πολύ μέτρη, φέτος, πάρα πολύ μέτρη. Φέτος σωθήκαμε να, το λέ, να, τα λέμε, να μην τα λέμε ε, πίσω από κλειστές πόρτες έτσι. Τα λέμε και λίγο δημόσια. Σωθήκαμε γιατί υπήρχαν δύο, όχι δύο, τρει χειρότεροι. 2,5 να σίγουρα χειρότεροι και κάποιοι άλλοι στο ίδιο επίπεδο με εμά. Και λίγο η φανέλα, λίγο ο κόσμο, λίγο τέτοιο. Βγήκαμε από το. Όχι εύκολα, βγήκαμε από, το, από αυτό το παιχνίδι του υποβασμού. Ε, δεν θα είναι πάντα έτσι όμω. Δεν θα είναι πάντα έτσι. Δεν γίνεται. Μια του κλέφτη, δύο του κλέφτη, ναι. τρεις τραφή, λέει, όταν, όταν περπατάς, θα την τρίση Όταν περπατά συνέχεια πάνω στο, στο τεντωμένο σκηνή, σε κάποια στιγμή θα πέσει. Έτσι. Είναι. Θα πέσει. <laughs> και επαναλαμβάνω, πρέπει να βγει ο κύριο Γκουλιέλμο, αλλά και από την άλλη πλευρά πρέπει και εμεί, σαν κόσμο, να, να πιέσουμε όσο μπορούμε. Δεν ξέρω μέχρι ποιο είναι αυτό το όριο που μπορεί να πιέσει ο κόσμο. Ήδη είπαμε, έστω. Έχει προκαλέσει έτρεξαν λίγο, έτρεξαν λίγο πιο γρήγορα οι εξελίξει. Θεωρώ ότι πρέπει και εμείς να μπούμε στο παιχνίδι, δεν γίνεται, ε, δεν μπορούμε να διανοηθούμε ο Άρης ε, να κινδυνεύσει καν, όχι να παίξει κατηγορία, ο μπασχετικός Άρης. Έτσι δεν είναι. Μα νο, νομίζω στη γενική αυτή συνέλευση η οποία θα γίνει, έτσι, και, εύχομαι, 8 Ιουλίου. Ναι, και εύχομαι να υπάρχει πολλοί κόσμος. Είναι γιατί... Ένα λεπτό Κυριακή πρέπει να είναι, έτσι, ή Δευτέρα, όχι... Δευτέρα είναι. Δευτέρα, λοιπόν, είναι. Δευτέρα, είναι. Λοιπόν, και, το θέμα είναι ότι είναι ακριβώς μια μέρα μετά αυτές τις εκλογές. Έτσι, 7 mm. έχουμε εκλογές, 8 είναι αυτή η γενική συνέλευση. Λοιπόν, Άρα λοιπόν ο κόσμο ο οποίο θα έχει έρθει να ψηφίσει κτλ. πιστεύω να μείνει. Έτσι, για να μπορέσει να, να γίνει τη Δευτέρα η Γενική Συνέλευση, γιατί είναι θεωρώ το κλειδί. Το λέω. Ότι αυτή ακριβώ η Γενική Συνέλευση θα δώσει κατευθύνσεις. Θα μου πει πώ θα γίνει αυτό. Ατευθύσεις όλα, δηλαδή. όλα δηλα, Θα σε πω. Ε, όλα δηλαδή εξαρτώνται από τον κύριο Γουλιέλμο. Ναι, αλλά όταν ο κύριο Γουλιέλμο πλέον πιεστεί Τόσο πολύ και μάλιστα Από έχουμε. έχουμε προευρές, εννοείται και έχουμε και παρετήσει, το ξαναλέω αυτό. Άρα λοιπόν, ε, τα πράγματα θα είναι πολύ σοβαρά για αυτόν. Θα βδοθούνε... Όχι μόνο σκέψει και παρετήσει. Ε... Ε, πρέπει εννοείται. Δηλαδή και σήμερα το βράδυ δεν. Ε... Έτσι ακριβώ. Άρα είναι... λοιπόν, θα βρεθούν λύσει, πιστεύω. Και μάλιστα αν υπάρχει και κόσμο. Γιατί αυτό εδώ Πώς είναι. Όχι, δεν θα υπάρχει κόσμο. Ακριβώ. Ο κόσμο πρέπει να είναι εκεί. Αυτό είναι που θα δώσει την όθηση για να βρεθεί η επόμενη μέρα. Δηλαδή λοιπόν, είναι η επόμενη μέρα. Το για τον Αυτοκράτορα. Το βασικό είναι να δώσει τι απαντήσει ο κύριο Γουλιέλμος στη Γενική Συνέλευση έτσι, του Ερασιτέχνου όσον αφορά τον μπάσκετ. Αυτό είναι το βασικό. Έτσι. Και αν από εκεί πάλι, ακόμα και εκεί που θα είναι ένα κλειστό, α το πούμε, σε ένα κλειστό μέρο το οποίο. Ε, δεν θα είναι όπω δημόσια στη συνέντευξη παραδείγματο χάρη στο Γκέλο Ρέντιο ή εδώ πέρα σε οποιαδήποτε άλλη συνέντευξη. Αν και εκεί δεν δοθούν απαντήσει, νομίζω ότι πρέπει να τρέξουν άμεσα οι εξελίξει. Έτσι, ώστε να την επόμενη κατάσταση. Δεν ξέρω πώ θα γίνει. Τον τρόπο, ούτε νομικό είμαι. Ε, Όπω είπε και εσύ, ε, πρέπει όμω. Δεν υπάρχει Εγώ πάντω θέλω να πω το εξή, ότι επειδή ξέρουμε από, από αυτέ τι γενικέ συνελεύσει, έχουμε πάει ε, σε πάρα πολλέ. Έχουμε περάσει από πολλέ. Εγώ το, το έχουμε... και εσύ ακριβώ. Ε, ξέρουμε τι συμβαίνει. Λοιπόν, ε, θα ήθελα με τα παρουσία όλοι να είμαστε. Ε, να ελέγχουμε τον θυμό μας αυτό θέλω να πω, mm -hmm. να γίνει μία επικοδομητική κουβέντα και να μην δημιουργηθεί ε, ένταση, αν και θα υπάρχουν, εγώ πιστεύω, αλλά το θέμα μας είναι ο Άρης, έτσι, αυτό μην το ξεχνάμε. Αν είναι να πάμε εκεί και να ξεφωνίζω ένα τον άλλον, χίλιες φορές θα καθίσουμε σπίτι μας. Το λέω γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση και αν δεν βρεθεί τρόπος ώστε να γυρίσουμε σελίδα, να πάμε στην επόμενη μέρα... Το χάσαμε. Το χάσαμε το έργο. Θα πρέπει όμω να είναι και έτοιμε. Και, όχι εκείνη την ημέρα, τέλο πάντων. Θα πρέπει να υπάρχουν κάποια, έτοιμη, ε, ε, κάποια άνθρωποι έτοιμοι να μπορούν να τρέξουν για την επόμενη μέρα. Νομίζω, έτσι. Ζάχο, έχουν όλο το χρόνο να δημιουργηθεί να δημιουργηθούν αυτέ οι ομάδε μέσα από τον Άρη, ώστε να υπάρχουν λύσει στην κυβέρνηση. Δηλαδή, έχουμε 10 μέρε, 12 μέρε. Δηλαδή, μέρες δηλαδή τι διαβουλέψει θα μπορούν για, να για, για, για ένα πράγμα το οποίο φαίνεται ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι. έτσι. Δηλαδή, Επότε... αυτή η ομάδα που λέει εσύ που ήθελε να πάρει να. επιλάσκαρη τις μετοχές δεν υπάρχει τώρα. Σωστό και αυτό. Έτσι δεν είναι. Δεν μπορεί να συγκεντρωθεί. Να πήρε παιδιά ότι εδώ χάνεται ε, η ομάδα. Άρα λοιπόν, πάμε να δώσουμε λύση. Τι περιμένουμε δηλαδή. Δεν κατάλαβα. Δεν ξέρω τι περιμένουν. Το σίγουρο είναι ότι αν δεν δοθεί η λύση. Επαναλαμβάνω, θα το λέμε συνέχεια. Αν δεν δοθεί η λύση και τη συνεχίσουμε έτσι, είναι ορατός ο κίνδυνο, δεν είναι. Ε, δεν είναι κινδυνολογούμε, είναι ερωτό ο κίνδυνο. Ο Άρης να ε, κατέβει με μια ομάδα. Που... Δεν θα κατέβει, εγώ που... νομίζω. Ναι, ε, και αν κατέβει, που θα, θα, είναι... Θα κατέβει, θα κατέβει τους σαν να μην έχει κατέβει. Ναι. Με ναι. του έφηβου δηλαδή. Ναι. Ναι. με μπαν και με παίκτε ε, του Αμερικάνου φυσικά να φεύγει ο ένα από εδώ, ένα από εκεί. Ή Οι... κάποιοι καλοί που έχει φυσικά ε, θα κοιτάξουν και αυτοί το δικό του συμφέρον και το δικό του μέλλον. Ο Άρης είναι ορατό ο, ο κίνδυνο να κατέβει ε, ξέρω, είπες, με, τους με τους έφηβους και είναι σαν να μην έχει κατέβει καθόλου αν αυτό το πράγμα ε, μπορεί και στο μία πιθανότητα να έχει σχ... στις χίλιες δεν μας ενεργοποιεί ούτω ώστε να τρέξουν εξελίξει, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να μα ενεργοποιήσει. Ακριβώ. Ε, ζάχο. και τον κόσμο και του παράγοντε όπω είπε και εσύ, όλου. Όχι μόνο αυτού που είπε εσύ. Όχι βέβαια. Όλου οι οποίοι κινούνται τα τελευταία χρόνια. Μακάρι να γίνει μια παναριανή εκστρατεία ε, 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 ώστε να μπορέσει να βρεθεί μια λύση. Δεν ξέρω τώρα πώ θα βοηθήσει ο κόσμο. Δηλαδή αυτό ο κόσμο τρεφεί πάντα αυτός ο κόσμος. μια ζωή να τον βάλουμε το χέρι στην τσέπη να του πάρουμε φράγκα. Δεν θυμάμαι λοιπόν, δεν θυμάμαι καλοκαίρι που να είναι και τα δύο τμήματα καλά. Πώ γίνεται αυτό το πράγμα. Ένα από τα δύο τμήματα πάντα. Ή και τα δύο ναι. θα είναι άσχημα. Δεν είναι απίστευτο καλοκαιρία. πράγμα. Δηλαδή, είπαμε, ζούμε τον καλοκαιρινό Νιρβάνα στο ποδόσφαιρο ναι. και έχουμε τη βαριχυμονία, μιλάμε στο μπάσκετ. Από... Είναι απίστευτο από πράγμα. Από τη μία σκέφτεσαι για τα διαρκεία του ποδοσφαίρου, τα ευρωπαϊκά ταξίδια, την προοπτική αυτό. Ε, των ομήλων και κάποιου τίτλου μετά από 50 χρόνια. Γιατί μην το ξεχνάμε και αυτό, έτσι. Για είναι γράφει. Βασικό... Πρέπει, πρέπει, επαναλαμβάνω, τα επόμενα δύο χρόνια ο άρη να σηκώσει ένα τρόπο. Είναι επιτακτική ανάγκη. Λοιπόν, από τη μία έχουμε αυτά, όπως είπε εσύ, την, το καλοκαίρι. Και από την άλλη σκεφτόμαστε παρετήσει. Ε, ψάχνουμε 200.000 έργα γιατί τα βρίσκουμε όχι για να πάρουμε παίχτη, αλλά για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Έτσι. Και βλέπουμε μία στασιμότητα, ένα πραγματικά βάλτο διοικητικό και μία παγωμάρα και μία. Τίποτα. ένα... Ε, ε, α... α... σαν δε... να μην συμβαίνει κάτι. Ναι, εντάξει. Δηλαδή τα πρόσεξε όλα. Πρόσεξε, εδώ θέλω να είμαστε σωστοί και από του δημοσιογράφου το ίδιο βλέπω έτσι. Να. Και εγώ του βάλω όλου στο... στο. Δηλαδή κάδρο. δεν βλέπω και από του δημοσιογράφου του Άρη ε, γενικότερη πίεση. Να. Γενικότερη. Και αυτοί έχουν επαναπαυθεί στο ποδόσφαιρο Ζαχού. Δηλαδή. Ναι. Εγώ το τι βλέπω τι θα πει καθαρά. Είναι, τι θα πει δηλαδή οι όσοι έχουν ρεπορτάζ Άρη μπάσκετ-ποδόσφαιρο βλέπω ότι το μπάσκετ είναι σε μία μοίρα. Δεν υπάρχει το μπάσκετ. Όχι δεύτερη. Δέκατη φορά. Ένα χαζό εσύ δεύτερο εγώ και κάποιοι ακόμη λίγοι. Μα βλέπω και τον κόσμο που έπρεπε να έχει σπάσει τα τηλέφωνα εγώ αυτή τη στιγμή έτσι. Και βλέπω ότι δεν έχει πάρει ναι, κανεί μέχρι σημασία. τώρα. Δηλαδή, φαντάσου πραγματικά. πόσο έχουν γυρίσει την πλάτη γυρίσει. Στο, στο, ε. στην αυαρχίδα του συλλόγου. Εδώ δεν είναι, είναι ένα ωραίο. Πάνω. Λέω εδώ είναι, αν θεωρεί, θεωρεί, αυτό είναι πολύ ωραίο που είπε στο τελευταίο, αν θεωρεί ο κύριο Γουλιέλμο ότι η στήριξη που θα έχει στο οικονομική, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δακτυλό μα, η οικονομική στήριξη που θα έχει το πασιατικό τμήμα θα είναι μεγάλη, να του πω ότι μάλλον βλέπει λάθο όνειρο. Λάθο. Και δεν θα είναι μόνο επειδή, όπω είπε εσύ, γυρίζει ο κόσμο στην πλάτη. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι επειδή δεν μιλάει και ο ίδιο. Και δεν δίνει καθαρέ εξηγήσει και κουβέντε στον κόσμο. Αν έλεγε ότι τα πράγματα, παιδιά, είναι δύσκολα. Εγώ μέχρι εδώ μπορούσα Μέχρι εδώ μπορώ, Ναι, ναι. δεν μπορώ. να κάνουμε κάτι άραφε. να δούμε. Πιστεύω και ο κόσμο θα έχει διαφορετική αντιμετώπιση. Εδώ όμω βλέπει μια αφωνία. Πραγματικά, σαν είναι τραγουδιστή και δεν έχει λαρίκι πλέον να τραγουδήσει. Λοιπόν, αν περιμένει πραγματικά οικονομική βοήθεια από το, γιατί διάβαζα και αυτό για το εμπορικό κομμάτι και θα ναι, το ναι, κάνω. Ναι, ναι. Λοιπόν, να του πω ότι πραγματικά βλέπει ταινία Spielberg. Δε, δεν μπορώ να του το πω διαφορετικά, να του το εξηγήσω, εκτό αν έχει και δίπλα του ανθρώπου που του λένε ότι. Διαφορετικά πράγματα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πραγματικά αν σε γυάλα αυτό ο άνθρωπος. και αν τα βλέπει. Μα ύπαρα... προχθέ Μα... είχε μία επιχειρηματική. Πρεσκόφαρα, α πούμε, και κάνει. Συγγνώμη, 35, 35 επιχειρήσει. Ε, από αυτού, ρε φίλε, δεν μπορούσε να δαγκάσει 10. Να του δω, το λέω καθαρά, να του δαγκάσει 10. Να πει, θέλω 200 χιλιάρικα, ρε φίλε. Από Μας 000, 35 εκεί πέρα επιχειρηματίε. Ναι. Δεν μπορούσε 200 χιλιάρικα να μπορεί να προχωρήσει η ομάδα. Ξεφτύλα. Είναι απίστευτα πράγματα. Ξεφτύλα. Ξεφτύλα. Απίστευτα πράγματα. Ξεφτύλα. Δεν ναι. ξέρω πού θα φτάσει αυτή η κατρακύλα. Δηλαδή, εμεί. Ε, έδωσε στου καλέστε πάλι. Εμεί, δηλαδή, ψάχνουμε 200 χιλιάρικα και κάναμε φόρουμ για το αν το ελληνικό πρωτάθλημα είναι. Ε, εμπορικό και πώ θα γίνει πιο εμπορικό. Ναι. Αυτό δεν ήταν το φόρμα, αν το κατάλαβα λίγο έτσι. Αυτό ήταν. Ε, δηλαδή, ο Άρης είναι εμπορικό, τον κάναμε τον Άρη εμπορικό ε, και εμπορικό, μετά ενδιαφερθήκαμε διαφε, ε, ε, για, για το γενικότερο προϊόν. Yeah, για το γενικότερο προϊόν. Τι να πω, δεν ξέρω πραγματικά να μην ε, έτσι φάνω και αγενήσει. <laughs> τι να πω, ρε φίλε. Δεν έχουμε δηλαδή. Ε, δεν, δεν μπορώ να το πω. Βρακή να βάλουμε. Yeah, Βρακί βρακή δεν έχουμε να βάλουμε και θέλουμε <laughs> λούσα. Εντάξει, τι να πω, ρε παιδιά. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο, θα περάσουμε στο τελευταίο διάλειμμα όπω δουλεύει και εσύ. Δεν συμμετέχει ο κόσμο, είναι πραγματικά περίεργο. Με κάνει για τον εντύπωση μεγάλη. Δηλαδή ναι. εδώ έπρεπε να είχε σπάσει το τηλεφωνικό κέντρο, να ναι. είχαν ε, πραγματικά. Λέλα, να, να ακουστούν ο κόσμο, τι θέλει ούτε κάνει. Ούτε δεν άντε, τον άντε ούτε καν το... γράφει ναι, την άποψή του ο κόσμο. Ακριβώ. Δηλαδή Με κάνει μάσκερ... μεγάλη, μεγάλη εντύπωση. Πραγματικά. Άλλε περιόδου για τον μπάσκετ Δηλαδή τώρα αν μιλούσαμε για μπάλα, εγώ πιστεύω δεν θα προλαβαίνα να παίρνουμε γραμμέ. Εγώ έτσι πιστεύω. Βλέπει ακριβώ πόσο απαξιωμένο. Είναι, είναι το άθλημα του συγκεκριμένο. βέβαια να πούμε και την αλήθεια, έτσι γιατί ο κόσμο, όταν ε, βλέπει όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στο ελληνικό μπάσκετ με του δύο, ναι, οι οποίοι, μονομάχο, που πλέον ο ένα θα παίζει στην Α2, ε, κάποιε άλλε ομάδε δίνουν αφημί σε άλλε ομάδε ναι. για να. Δηλαδή, όντω πραγματικά είναι, είναι ένα αστείο πρωτάθλημα. Αστείο προτάθλημα. Αστείο προτάθλημα και ξεκινάει από την κορυφή. Το είπε και όπως... ο νικό γκάλε αυτό. Λέει δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει με αυτό αστείο, το ίδιο. Και εμεί τώρα προσπαθούμε πραγματικά. Ναι, αλλά δεν μιλάμε για επιβίωση φίλε. Ναι. Δεν μιλάμε Ά, Δεν μιλάμε για Έτσι. το τι θα γίνει ο Εκτός, Άρης Εκτό βέβαια, και αν ο, ε, ο κόσμο του Άρη δεν τον ενδιαφέρει πλέον να το κλείσουμε τον αυτοκράτορα, να μην πάμε πλέον στο μπάσκετ, να ασχοληθούμε μόνο με την μπάλα. Για Εγώ πράξτε. δεν θεωρώ ότι δεν. Πραγματικά θεωρώ ότι ο κόσμο του Άρη με τον μπάσκετ είναι ιδιαίτερο δέσιμο. Θε, θεωρώ ότι το μεγαλύτερο ποσοστό είναι αυτό που σου είπα: Ότι δεν βγαίνει να μιλήσει ο μεγαλομέτωχο. Πραγματικά ανέβ, ανέβγαινε και μιλούσε ειλικρινά. Να πει το, το τι μπορεί να κάνει και τι δεν μπορεί να κάνει, πιστεύω όχι θεαματικά, αλλά θα ήταν διαφορετική αντιμετώπιση. Όχι θεαματικά προ το θετικό, αλλά θα ήταν σίγουρα διαφορετική αντιμετώπιση του κόσμου. Έτσι λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσω μετά, για ένα λεπτό ακόμη, θα σχολιάσουμε ό,τι μπορούμε περισσότερο. Φυσικά, δυστυχώ για το μπάσκετ που δεν περνάει και τι καλύτερε μέρε. Πάμε στο διάλειμμα, στο τελευταίο και σε λίγο και πάλι μαζί. Επιστρέψαμε για το τελευταίο τέταρτο τη εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα. Κιτρινό μαύρη εκδοχή και μπασκετική εκδοχή σήμερα τη εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα. Είπαμε αρκετά πράγματα, νομίζω, σχολιάσαμε όσον αφορά τα πεπραγμένα του μπασκετικού Άρη. Τα όχι τόσο ευίωνα πεπραγμένα, έτσι. Έτσι, έτσι. Ε, φαίνονται ότι τα πράγματα είναι πολύ άσχημα. Τώρα, το πόσο άσχημα μπορούν να πάνε από εδώ και πέρα ή το πόσο καλύτερα θα φανεί, νομίζω. Ε, Στι 8 Ιουλίου, έτσι. 8 Ιουλίου. Στο... 8 Ιουλίου, που Δευτέρα, είναι... στο Νίκ Γκάλι Σχολ. Εκεί νομίζω ε, πρέπει όλοι να είναι έτοιμοι για, την, για αυτό το διοικητικό συμβούλιο. Ε, και αυτοί που θέλουν, έχουν τη δυνατότητα και μπορούν να τρέξουν το καράβι να είναι έτοιμοι, λέω εγώ. Γιατί υπάρχει μεγάλη πιθανότητα. Ε, Εάν ζάχω εδώ μία γενική συνέλευση. Υπάρχει μεγάλη ναι. πιθανότητα φυσικά εφόσον θα θέλουν να τρέξουν το καράβι πρέπει να είναι και εκεί έτσι στο Παλέντι στο Σπορ πρέπει να είναι έτοιμοι υπάρχει χρόνος, Πάρα δύο εβδομάδες να ετοιμάσουν τα πλάνα τους και να κατέβουν με σχέδιο όποιοι θέλουν και φυσικά και με χρήμα έτσι εγώ αυτό που περιμένω αύριο το λέω για να μην πω αύριο από τον Χάρη τον Παπαγεωργίο να παρετηθεί το βράδυ, να, να μην το σκέφτεται Σήμερα να το παρετηθεί βράδυ. Σήμερα το βράδυ. Να δημιουργήσει δηλαδή τετελεσμένα. Να βοηθήσει στη ροή των πραγμάτων. Ακριβώ. Λοιπόν, από εκεί και μετά να πάμε σε μια γενική συνέλευση όπου θα ακουστούν και θα είναι έτοιμα πράγματα για να αναλάβουν την επόμενη μέρα. Εάν πάμε σε μια γενική συνέλευση και αρχίζει να ρίχνει κατηγορίε ο ένα τον άλλον, και ευχολόγια. Και ευχολόγια. Έτσι, και εντάσει. Και, εντάσεις, και, και πράγματα, Ναι, και τέτοια πράγματα. Δεν λοιπόν, λοιπόν, αυτά ξεχάστε τα. Έτσι. Αυτά ξεχάσατε. Άρης είσαι και δεν πέφτει. Είδατε που μα οδήγησε πριν κάποια χρόνια και στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Έτσι, και έτσι ακριβώ λέγαμε και τότε. Ναι, δεν πέφτει, άρης είσαι και δεν πέφτει. Επαναλαμβάνω τον Άρη, ούτε το ποδοσφαιρικό ούτε τον μπασκετικό θα, δω, θα βρεθεί κανένα χέρι να του, απλω, να του, απλώσουν το χέρι και να τον πιάσουν και να τον σώσουν. Όπω γίνανε με άλλε ομάδε. Και γύρω μα και στην Αθήνα και ε, ε, γενικότερα ομάδε. Δεν θα βρεθεί τέτοιο χέρι. Δεν... Άρα, ό, Γιατί ό πότε, πότε βρέθηκε εμείς... Αυτό λέω, πότε... δεν θα βρεθεί. Δεν θα βρεθεί. Ποτέ. Ε, άρα, ό,τι κάνουμε εμείς, και μην περιμένετε βοήθεια από κανέναν. Λοιπόν, να διαβάσω την άποψη του Θανάση. Να τη ε, ε θεωρώ, θεωρώ σωστή και έτσι πραγματικά μέσα σε αυτά που είπαμε και εμείς και αναλύσαμε. Η λύση του Μπαν μας γράφει, ο Θανάσης για μένα φαντάζει πολυτέλεια. Ας με την υπάρχουσα κατάσταση, νομίζω πολυτέλεια όχι. Ε, νομίζω ότι έχει αποδειχτεί ότι δεν. Α πληρωθούν οι παίκτε που αξίζει να κρατήσουμε από την περσινή ομάδα και να πάρουμε ξένου που δικαιούμαστε δεδομένου του περιορισμού μεταγραφών για να κατεβάσουμε μια αξιοπρεπή ομάδα που θα παλεύσει για τη σωτηρία. Ο Γουλιέλμο Συνέλευση πρέπει να πιεστεί να φύγει και να προσεγγίσουμε αυτού που ενδιαφέρθηκαν πέρσι για την ομάδα. Το κακό είναι ότι είμαστε σε περίοδο που εκτό από τον Άρη έχει απαξιωθεί γενικότερα τον μπάσκετ. Νομίζω το σχολιάσαμε αυτό το πράγμα. Ναι. Ένα ε, μπασκετικό προϊόν, ένα πρωτάθλημα όχι τη πλάκα. Από έναν άνθρωπο που έχει κατσικωθεί εκεί σε μια καρέκλα ε, 60 χρόνια περισσότερο και πόσο είμαστε εμεί, μαζί, αν προσθέσουμε τα χρόνια μα. Για το σοναρίκο. Δεν λέει. Απ' την άλλη, όμω, να, να σου πω και κάτι, ρε, Γιάννη. Δεν είδα και ποτέ κάποιον. Να θέλει να, ναι, να τον διανύσει. Ναι, ρε, φίλε, να, να πω αυτό που λέμε όλοι, που όχι πάνω από δεκαετία, μην πω και δύο δεκαετίε. Ο Παναγιώτη Γκιανάκη, yeah, ο Παναγιώτη Φασούλα, ξέρω εγώ κάποιου από αυτού. Από τα ιερά του ελληνικού μπάσκετ. Φάριστε δεν είδα, είδα ποτέ κάποιον από αυτού να μπει να, σε διαδικασία ψηφοφορία δίπλα με αυτό το, το δεινόσαυρο εκεί πέρα. Και μάλιστα δεν είδα. ένα Γιαννάκη ο οποίο ήταν πάντα αντίπαλο δέο. Ναι. Δηλαδή, Τι πρέπει είναι να, να γίνει πότρα. αυτό το πράγμα. Φτάνει αυτό ο άνθρωπο. έλεος Έλεω ρε φίλε. Τιν Εφτάνει. Δηλαδή από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου είναι πρόεδρο τη Ομοσπονδία. Εφτάνει ρε φίλε. <laughs> Γιου δεν έχει σαν <laughs> Πόσο πιαντάκ πρόσφερε. Εγώ δεν θέλω να είμαι, ξέρω εγώ, να τα απαξιώνουμε όλα έτσι. Μου Δεν μ' αρέσει μάθος αυτό το άλλας. πράγμα. Έτσι, όλα τα μία. Πρόσφερε και αυτό ο άνθρωπο, εντάξει. Αλλά φτάνει ρε φίλε. Δηλαδή είσαι 40 χρόνια πρόεδρο τη Ομοσπονδία. Άσε το, το μπάσκετ να, να εξελιχθεί. Άσε ρε φίλε. Και όλα καλά να τα έκανε, όλα. Φτάνει. Τελείω. Άβιασέ μα στη γωνιά. Λοιπόν, πάμε στο φίλο. Καλησπέρα. Πήραμε τηλέφωνο. Μπράβο ναι. ρε. Μπράβο. Έλα φίλε, καλησπέρα. Ναι. Προφανώ δεν ήταν γραφτό ας να ξαναπάρει. Να Α ξαναπάρει. Ας ξαναπάρει. Ας ξαναπάρει. λέγαμε για, το, για, αυτά τα κομικοτραγικά που έγιναν. Το φέτος. Άλλο με το, αυτό με το χολαργό, ρε φίλε. Ανέβηκε από την Α2 στην ναι. Α1. Μάλιστα, λίγο έλειψε να αποκλείσει και την ΑΕΚ. Και, και την έχασε. 2-1 έχασε. Μπήκε στα playoff. Μπήκε στα playoff κανονικά στα νόημα η ομάδα. Δηλαδή, ναι. και, και καλή ομάδα, ομάδα. καλή ναι, ομάδα. Και καλή ομάδα. Και αυτή η ομάδα δεν μπορεί να σταθεί. Για ποιο λόγο όμω αυτό. Από οικονομικά. Εννοείται. Οικονομικά, ας... Δεν μπορεί να σταθεί και έδωσε το αφημί τη στο Λάβριο, το οποίο Λάβριο έπεσε όπω έπεσε. Ναι. Έτσι, γιατί ε, λόγω Παναθύνακα. Άδικα, έπε... άδικα. άδικα, άδικα για μένα, βεβαίω. Άδικα, άδικα έπεσε. Να λέ, τα Έτσι. Λέμε. Λοιπόν, ε, είναι, είναι, είναι τα σημεία των καιρών. Δηλαδή, ένα, ένα πρωτάθλημα τη πλάκα, όπω το είπαμε, το οποίο ε, δεν δίνει ε, σε κανέναν το ενδιαφέρον να κάτσει να το παρακολουθήσει. Όχι, τις έτσι, είναι... Και μάλιστα σε ελεύθερο κανάλι, μιλάμε το έχει Εγώ πιστεύω ότι η τηλεθέασή του θα είναι όπω είναι η νοικοτήνη στα okay. τσιγάρα. Τη πλάκα, άκουσε. Τη πλάκα ήταν και πριν γίνουν αυτά. Και δεν το λέμε γιατί τα πρώτη ήταν ο Ολυμπιακό και ο Παναθυναϊκό. Ενώ πρώτα ήταν ο Άρη και ο Πάουκ. Όταν ήταν και ο Άρη και ο Πάουκ, α πούμε, υπήρχαν και ο Πανιόνε, ήταν δυνατή ομάδα, έτσι. Βέβαια. Ο Παναθυναϊκό μπορεί να μην ήταν ο Παναθυναϊκό που είναι τώρα, ήταν δυνατό. Το ίδιο και ο Ολυμπιακό. Τώρα έχουμε δύο δεκαετίε και η ΑΕΚ. Δηλαδή ο Άρη έχανε από την ΑΕΚ. Έχασε τον Πανιόνιο. Έτσι έσπασε το. Ε, έτσι, μάλλον ξεκίνησε η τελευταία ήτα του Άρη πριν τι 80, ήταν με τον Πανίωνη. Και μετά χασαίρομαι από τον Πάο μετά από 80 αγωνιστικέ. Ε, υπήρχαν ομάδε. Ο Ηρακλή. Ε, ο Ηρακλή. Με γκραμ και κ.κ. Και και. Λοιπόν, ε, το, έχει δύο δεκαετίε και είναι μόνο αυτέ δύο ομάδε. Και δεν είναι μόνο θέμα των ιδιοκτητών. Δεν είναι μόνο αυτό το θέμα. Γενικά όλο αυτό το. Το, το ευρωπαϊκό μπάσκετ γενικά. Όλο αυτό γενικά που υπάρχει. Η Ευρωλίγκα με το. Λοιπόν, με τη Φινκ Όλα αυτά βοηθούν στο να είναι μόνο αυτοί οι δύο και να μην υπάρχει κανένα άλλο. Ακόμη και ο Αγγελόπουλο που είπαμε και προηγουμένω σχολείασα τη ΣΑΕΚ θεωρώ ότι είναι πολύ μικρών δυνατοτήτων. Και το προϊόν όχι έχει απαξιωθεί. Πλέον ακόμη και εμεί που το αγαπάμε τον μπάσκετ δεν μα κάνει όχι να πάμε στο γήπεδο μας μα κάνετε να παρακολουθήσουμε μάτσε ναι, στο. Σο... Αυτό είπα. Στην σο... τηλεόραση. Γι είπα έτσι? για την τηλεθέαση. Ότι είναι. Όπω είναι η νοικοτήσια. Και πάνε τσίκα. να πάρεις τώρα του χρόνου τηλεοπτικά. και, τηλεοπτικά. και όλα καλά να πα τι να σου δώσει όταν πέρσι πήρε πόσα πήρε ο Άρης, 200 χιλιάρικα, πόσα πήρε. Πόσα, και... πολλά, σε 140. 140. Αυτά ήταν. Άτε, πάνε πάρε τώρα τηλεοπτικά. Σιγά μην πάρεις 140 θες. Πάνε να πάρεις φέτος τηλεοπτικά, με τον Ολυμπιακό στην Α2, ναι. με τον Παναθηναϊκό να πάρει τον Πεδουλάκη και έχει πάρει στον πάγκο. Όλοι φυσικά σου λέει δεν υπάρχει τίποτα γιατί να επενδύσεις... Με έναν κάνουν... Άρη ο οποίος χαροπαλεύει, το ναι. ίδιο και ο, Πάουκ, δηλαδή, και ο, Πάουκ, ε, ο... Με οι οποίε. Ήτανε το καθεστώς, έδιναν και το άλλο χρώμα, έτσι την αντιπαλότητα, το, του τίτλου ε, στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τώρα βλέπει τον Προμηθέα. Βλέπει. Ε, Πώ το λέω, τον προ... Ήφεστο. Ο προμηθευτή που Ήφεστο... πρόσεξε. Δεν έκανε κάτι εντυπωσιακό. Έχει σταθερή διοίκηση που πληρώνει και έχει έτσι. κάνει κάποιε καλέ επιλογέ. Δεν είναι σύμφωνο. κάτι έξω πραγματικό ο Προμηθέας Μην έτσι. Γύρισε και στην πλάτη σου Σολίνα. Ναι. Να δει τώρα τι διαιτησία θα έχει του χρόνου. Που ο, ο, ο ένα το πήγε στην Ουλεμπ. Εννοείται. Μπρά... Α, μπράβο, ρε φίλε μου, δεν είναι σα θέση. Στο Eurocap. Στην Ουλεμπ. Μπράβο τον προμηθέα. Ε, δηλαδή, πραγματικά ήθελα να το σχολιάσω, θυμάμαι, αλλά όχι τώρα με τον Τάσο. Ναι. Μπράβο τον προμηθέα. Πραγματικά, μπράβο, τέταρτη φορά το λέω, που έχει τα κότσια. Να Ο προμηθέα, ναι. συγγνώμη, δεν θα το πω υποτιμητικά, σαν μέγεθο που είναι λίγα χρόνια καταρχήν στην Α1. έτσι. Ναι, ναι, ναι. Ο προμηθεάκο, θα το πω, αλλά μόνο για αυτό το πράγμα. Ή, ε, έκανε το ανάστημά του. Τεράστιο. Ε, ναι, όχι, όχι. Ήψωσε το ανάστημά του στον. Ε, ε, στον Βασιλακόπουλο. Βασιλακόπουλο και ο Άρης του Λάσκαρη τον πρώτο, του πρώτου χρόνου ναι. του, του δισεκατομμυρίου έσκυψε και έφαγε τη φάπα ναι. και, πήγε, και, τσάμπι, και πήγε, εδώ... πήγε στη διοργάνωση της πλάκας και ο Ευαγγελόπουλος της πλάκας, τη διοργάνωση ναι. της πλάκας ναι, πήγε ναι, ναι. έβαλε το brand name του Άρης και ο Προμηθέας λέει όχι okay και πάει στο ούλεπ. στη Συγχαρητήρια. Μπράβο, μπράβο, το μπράβο τον προμηθέα. Ναι, ναι, μπράβο, το. μπράβο, μπράβο του. που έκανε αυτό το γύρισμα. Δηλαδή, και ξέρει, αυτό όμω είναι και κακό βέβαια για την ομάδα ναι. του. Βέβαια θα μου πει τώρα για ποιο πρωτάθλημα μιλάμε. Εν πάση περιπτώσει, έχω την εντύπωση ότι ε, ιδίω ο Σολίνα είναι εκδικητικό. Είναι ένα τύπο ο οποίο ε, πραγματικά ε, αυτοί που του γυρνάνε την πλάτη του ε, σημαδεύει. Έγινε να το σίγουρα αυτό, έτσι. Εννοείται. Εννοείται. Στην Ούλεπ, πήγε Στην στο, στο EuroCup. Κανονικά. Λοιπόν, εάν έχει τώρα βλέψει να το πάρει, θα το δούμε και Ευρωλίγκα. Ξέρει αυτό τι γίνεται. Ε, αυτό Όποιος λέμε, πέρα. ρε φίλε. Ρε, πέτρο, Όποι... Αυτό λέμε. Τη Ευρωλίγκα είναι το Eurocup. Τι λέμε. Μη... Αυτό, αυτό λέμε. λέμε. Λοιπόν, άρα Ποιά λοιπόν, ούτε. εάν πάρει το, το Eurocup, πα Ευρωλίγκα. Να το ξεσέσαι έστω, για μια χρονιά. Μια χρονιά. Εντάξει, καλά. Αυτό δεν λέει τίποτα. Δεν ναι, λέει θέλω τίποτα. να σε πω, ρε παιδί μου, ότι μπορεί κάποια στιγμή να την κάτι. βαρέσει να κάνει την ομάδα τη μεγάλη. Γιατί, άμα δει οι ομάδε οι οποίε είναι στο Ούλεπ. είναι πολύ καλέ ομάδε. Ναι, ναι, ναι. Για το, το EuroCup μιλάμε. Έτσι. Δεν το συζητάμε. Πάρα πολύ καλέ ομάδε. Σε σχέση με το Champions League. αυτό που λέγαμε και το εκθιάζαμε και ότι εμεί είμαστε εκεί και είμαστε μαζί. και με το Λάσκαρη και αυτό ήταν και μέλο του. <laughs> Τα θυμάμαι και γελάω, Ρε Ζάχο. Τα θυμάμαι και γελάω. Εγώ επαναλαμβάνω. Ο Λάσκαρη που ήταν και μέλο <laughs> του <θρητικό laughs> ναι. του Champions League. Εγώ επαναλαμβάνω και, 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 και. Όταν, υπήρχε, όταν υπήρχε. όχι το δίλημα η απειλή ότι όποιος πάει στο Eurocup και καλά ήταν απειλές βέβαια μεγάλα λόγια και ο Άρης και η ΑΕΚ ναι. Ε, γιατί ο Άρης έπαιζε εκείνη την περίοδο αν θυμάσαι Εμείς ήμασταν σίγουροι η ΑΕΚ δεν ήτανε ναι, και ο Άρης ο στην αρχή την δεν το θυμάσαι ναι. καλά. Δεν Για το απε? θυμάσαι. Είχε, είχε, αν θυμάσαι, είχε συναντηθεί ο Λάσκαρη με τον Μπερτομέο, λέγεται. Με τον Ναι. Με τον ε, Μπερτομέο. Λέ, Μπερτομέ... ναι. Με τον Μπερτομέο είχε συναντηθεί και Off the record, από ό,τι λέγανε τα ρεπορτάζ, έλεγε Φυσικά ο Λάσκαρη δεν έλεγε για τον Γιώργο έλεγε ναι. για την Ευρωλίγκα έτσι. Ναι, 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 ναι. Και στην ουσία, τι τον είπε ότι κάνω ομάδα, ομάδα θα παίξει. Κάνω ομάδα για την Ευρωλίγκα και θα παίξει. Το παίξεις, λογικό. Έτσι. Φυσικό, φυσικά. Ρίξε, ομάδα 10 εκατομμύριο 15 και θα παίξει. Φυσικά θα παίξει. Ο Άρης είσαι και Μέχρι σε και με wild card. Ναι, έτσι. φυσικά θα παίξει. <laughs> και ο Άρης τι έκανε φυσικά, γιατί δεν μπορούσε σε αυτά τα επίπεδα να φτάσει ο κύριο Λάσκαρης ε, Τι έκανε. Γιατί δεν ήθελε να πάει και στο. Μα τι είπε. Για πε μέσα. πει ότι εγώ δεν θέλω να πάω κατευθείαν στην κορυφή. Ναι. Θέλω να σκαρφαλώνω σιγά, σιγά σιγά. Ναι, ναι εντάξει. Έτσι. Εντάξει, βήμα ήμουν, να πάω. ένας, ήμουν ένας Έτσι, τότε, θα, θα ευνογήσω τα γένια μου που είναι και λίγο άσπρα <laughs> που έλεγα ότι όταν άσκα, υπάρχει ρε. διάθεση και χρήμα γιατί η διάθεση ήταν δεδομένη ότι υπήρχε ναι. και το χρήμα υποτίθεται ότι υπήρχε σιγά σιγά δεν υπάρχει. Εντάξει, δεν υπάρχει σιγά σιγά. Λοιπόν, και φαινόταν για μένα ήταν πολύ ευδιάκριτο ότι ο άνθρωπο αυτό ήταν περιορισμένο δυνατοτήτων οικονομικών. Βέβαια, αυτό αργήσαμε να το καταλάβουμε ε, σαν σα... ε, Εντάξει. Λοιπόν, δεν υπάρχει ρεούλε, Ευρωλίκα και Φίμπα. Ε, εντάξει, ρεούλε, τι είναι, το, το έβγαλα από τον εαυτό, από το, το μυαλό μου, το έβγαλα. Ρεούλε, είναι αυτή η αυτοί, παλιά, αυτό που λένε Ευρωλίγκα, ρε παιδί. Ε, εντάξει, ε, προφανώ. Διοργάνωση. Δεν ούτε το έβγαλα από το Έτσι. μυαλό μου. Αυτή είναι. Η Ευρωλίγκα. Πριν... Η πούμε... είναι διοργάνωση. Okay, Όχι, για τον φίλο να το πούμε. Ε, ούτε, ναι, ο φίλος ευρωλίκα. ο Πέτρος, Ναι, εντάξει. Ναι. Ευρωλίγκα. Το ίδιο λέμε. Ναι, Πάντω δεν είναι φίμπα. Ναι. Τελείω. Και γεωροποίη. μπράβο τον. Ε, τον προμηθεύω, το ξαναπώ, που όρθωσε, όρθωσε το ανάστημά του και λέει όχι φίλε εγώ θα πάω και με την ναι, μπράβο, έτσι, μπράβο. Έτσι. ο Προμηθέας το έκανε αυτό, όχι ο Άρης ο Προμηθέας και μην ε, βάζουμε τώρα την τωρινή κατάσταση του Άρη, επαναλαμβάνω ότι όταν τέθηκε αυτό το ζήτημα, ο Άρης ήταν καβάλα στο άλογο και καλά με λάσκαρη. Και, και και και, έτσι Εννοείται. Λοιπόν, είχε ήδη γύσει ναι. πάει σε μια επόμενη σελίδα έτσι, ναι. τα οικονομικά του πλέον είχαν διαγραφεί ευίωνα, θα γινόταν μια μεγάλη προσπάθεια ώστε να επανέλθει στην Ευρωλίγκα, θυμάσαι καλά, και ξαφνικά. Μα πήγε, χτύπησε την πόρτα. Έγινε κα... ο κύριο Λάσσαρη ιδρυτικό προφ... μέλο του Champions League. Ναι, του Champions League, ρε φίλε. <laughs> του Champions League. Αυτή <laughs> την <laughs> τεράστια. Έτσι. Ε, Τέλο πάντων. Εντάξει, επειδή τα, και τα γραφόμενα λέει μένουν και τα λεγόμενα του καθενό μένουν, εγώ ήμουν πολύ ενάντια τότε. Εγώ ήθελα Ευρωλίγκα. Ε, ε, ακόμη και, και στη όχι φυσικά αυτό, το, αυτό το, το, το τσίρκουλο επειδή θα. Μα πέ, να πω κάτι, θα πέραμε ότι... πέραμε το... Ήταν άλλη μία απόδειξη το ότι διαλέξαμε τότε την, mm. ε, ε, αυτό το, το θεσμό τη πλάκα το νέο ότι ο άνθρωπο αυτό δεν είχε την οικονομική ισχύ. Yeah. Για να πάρουμε 100-200.000 περισσότερο. Έτσι. Ήταν άλλη μία μεγάλη απόδειξη. Έτσι είναι. Όπω το λε ε, Γιατί τα οικονομικά ήταν πιο μεγάλα του Champions League, υποτίθεται από ε, αυτά που έπαιρνε από το Eurocap. Ναι, είχε κάποια έσοδα παγιωμένα το. Ο νέος σθεσμός, λόγω FIBA ναι, ήταν. Αυτά. Ναι, λόγω Έτσι, ο Νιξάρα λέει, πρίφταρο, τρομερό επίπεδο. Το EuroCup φυσικά. Euro φυσικά. Δεν δε συγκρίνουμε τι δύο δεν δύο διοργανώσει. Καταρχήν, ναι. μια διοργάνωση, αυτό που λέμε το Champions League. <laughs> το, Champions League. Το, είναι μια διοργάνωση που φτάνουν στι τέσσερι και δεν ξέρει πού θα γίνει το Final, Four. το Final Four. Γιατί, αν το πούνε από την αρχή, ναι, ναι, ναι. με τι ομάδε που θα φτάσουν, μπορεί κατασκοφή. να έχει 100 άνθρωπου <laughs> από τον καθένα. Και πάντα το κάνουν στην έδρα του ενό από του τέσσερι. Ακριβώ για να έχει επιτυχία με, κάτι, επιτυχία. με κάτι γήπεδα που τα έβλεπε, έπαιζε και ο Άρη και τι πρώτε Το ε, μόνο σοβαρό που έπαιζε ήταν τέννη. Στο ΑΚΑ που έκανε η ΑΕΚΑ με πέρυσι, πρόπερσι, πότε ήταν που το πήρε και όλα αυτά. Μόνο εκείνη τη χρονιά την Όλα τα άλλα ήταν κλουβιά. Δεν θυμάμαι. Δηλαδή... Όχι, όχι, όχι. Το Final Four την πρώτη χρονιά έγινε στην Ισπανία. Που το πήρε, ναι, είναι... ναι. Το πήρε όπου γίνεται. Τενερίφη ήταν Μετά το πήρε η ΑΕΚ. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, στο ΑΚΑ. Ποιο το πήρε. Ούτε καθ' ξέρω. Σκέψω, σκέψω, επειδή υπήρχε ελληνική ομάδα. Μα δεν το είδα. Ναι. Φαντάζω. Έγινε καταρχήν, ούτε ξέρω. Εννοείται ότι έγινε. Αλλά το πήρε κάποιο. Δεν καήμενε. θυμάμαι ποιο το πήρε. Θα το ψάξω τώρα. Ρε. Για ψάξω και βρέσω. Κάτσε εδώ ο φίλο ο Πέτο, αν μπορεί να μα βοηθήσει, ποιο πήρε φέτο αυτή την τεράστια διοργάνωση τη ναι. στο τσάμπε. Όχι, θα πάω στο τέτοιο. Mm. τέτοιο. Εδώ θα πάω. Στο mm. site εδώ που είναι. Euroleague Champions League. Ναι. Mm. Τι είναι αυτό εδώ. Πλέον. Μια Ιταλική, ποια το πήρε. Δεν μπορώ τώρα να ψάξω. Ισπανική. Τώρα μην το ψάξω, αν μπορεί κάποιο φίλο να μα βοηθήσει. Όχι, δεν ήταν στο Final Four για Και για να... Ποιο είναι αυτός, αυτό, αυτό ναι, το καρτούν. Ναι. Α, η Μπολόνια μου λέει. Μπολόνια, μπράβο. Καλά είπα η Ιταλία. Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω με Τενερίφη, νομίζω ότι <σχει> Ναι, ο φίλο ο σίγουρο ο Παπαδόπουλο είναι αυτό. Ναι. Εδώ από, το, από την Τρόικα την πρωινή εκπομπή με Αστραμά και Τσαλτίδη. Μάλιστα. Ε, Μπολόνια το πήρε, ναι. Η ε, η Και πού έγινε, ρε, Παπαδόπουλα, πού έγινε, στην Ιταλία να υποθέσω, έτσι. <σχει> Για να το πήρε η Μπολόνια, στην Ιταλία θα έγινε. Αν μπορεί να στείλει ένα ακόμη μήνυμα. Λοιπόν, και να κλείσουμε γιατί βλέπω 10. Ήθελα αυτό ένα από τα δύο σχόλια. κλείσουμε. ξεκινήσαμε, ξεκινήσαμε με πινελιά. Θα κλείσουμε και με πινελιά ποδοσφαίρου. Και πιστεύω και στην επόμενη εκπομπή με τον Τάσο θα το σχολιάσουμε αυτό. Βλέπω εδώ πέρα, ρε φίλε. Σκοτώνω και <laughs> δηλαδή, εγώ. Βλέπω, εδώ είμαι. Εντάξει, είναι και στο διαφημίσιο στο ραδιόφωνο, να. οπότε μπορεί να την από την εταιρεία τη Στίχημαν. Ε, βλέπω έχει δώσει τι αποδόσει για πρωταθλητή. Να πω και ένα. Να δώσω και μια είδηση. δώσε τι είδηση. Η είδηση θα δώσει. είδηση. Για πε. Να πω. Να πω τι θα είναι η φανέλα του Άρη. Μπροστά. Εσύ από πού το ξέρει αυτό. Σε νοιάζει ρε Συγγνώμη, ένα Ένα λεπτό. Ένα <laughs> λεπτό. Θα το πει αυτό, γιατί μου το πες, Εννοεί ότι δεν έχει βγει δημοσιογραφικά. Αυτό για τη διαφήμιση θα μα πει. Ε, που γράφτηκε ότι θα είναι 450.000 ευρώ ναι, η διαφήμιση. Ναι. Η διαφήμιση στον προσινό μέρο τη Φανέλα στο Άρη. Ναι. Να μην πούμε το όνομα ή να πούμε. Αν θέλετε το λέω, δεν έχω θέμα. Εντάξει, χηματική εταιρεία στιχηματική είναι. Στοιχηματική εταιρεία. Να μην το πούμε. Τάντε, να μην πούμε το όνομα. Να, μην πούμε το όνομα, ας, να ξέρετε είναι στοιχηματική εταιρεία 450.000 ναι. του στοιχήματο δεν σε έχω. Εσύ πού την ναι, αλλίευσε αυτήν την τέτοια. Από... Έχω, έχω, πηγές τι πηγέ μου. Λοιπόν, να πούμε και να κλείσουμε με αυτό. Βλέπω εδώ τι αποδόσει, ρε φίλε. Ναι, αυτό Για... πολύ μ' άρεσε όμως, Πρόσεξε, ναι. η στοίχημα, επαναλαμβάνω, είναι ελληνική εταιρεία. Άρα ναι. δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν ξέρουν. Ξέρουν, είναι από την Ελλάδα οι άνθρωποι έτσι και ξέρουν. Πρώτο είναι ο ΠΑΟΚ. Δύο τον δίνει για να πάρει το, το πρωτάθλημα το ξανά. Τον Ολυμπιακό τον έχει απόδοση 2-20. Δύο είναι παραπάνω. Ναι, επειδή. Η μία ή, άλλη, η, ή ναι, άλλη. η άλλη. Ε, Χθε ήταν 2-0-5 με 2-10. Αυτό πέσουν οι Τέλος πάντων. Το άλλο είναι το εντυπωσιακό. Yeah. Τρίτη yeah. είναι η ΑΕΚ με 12,5. Τέταρτο είναι ο Άρης με 25. Yeah. Μετα-παναθυμιακό βλέπω 75. Ατρόμητος 100. Yeah. Yeah. Το εντυπωσιακό yeah. είναι τώρα. Δηλαδή είπαμε τις πρώτες 6. Έβδομη ομάδα ποια μπορεί να είναι Ρε Γιάννη. Εσύ. Φοβερό, ε. Ποια μπορεί να είναι η Και όμω είναι ο Βόλο, ρε παιδιά. Ρε παιδιά, είναι ο Βόλο η έβδομη. Δηλαδή, mm. στοιχηματική εταιρεία που εδρεύει στην Ελλάδα. Και ξέρει πρόσωπα και πράγματα. Στιχηματικέ εταιρείε δεν μοιράζουν λεφτά. Αυτό νομίζω το ξέρετε. Έχει έβδομο φαβορή. Φυσικά δεν θα πάρει το πρωτάθλημα ο Βόλος, Αλλά έχει έβδομο, δηλαδή. Ότι θα τερματίσει στην ουσία, έβδομο λέει ο Βόλο. Αυτό μα λέει Με η στόχημα. το δικό του αφημί ή θα το δώσει σε άλλη ομάδα. Όχι, ο Βόλο έχει δικό του αφημί, mm. δεν υπάρχει να το δώσει. Φέρον, λοιπόν. Βάση Και το έχει βάση. από κάτω ομάδε, ακούστε. Αστέρα Τρίπολη, Ξάνθη, mm. Πανετολικό, Λαμία, Λάρισα, Όφη. Τελευταίο έχει τον Πανιόνιο, άρα θεωρεί πρώτο φαβορή τον Πανιόνιο να πέσει. Mm. Λοιπόν, <laughs> <laughs> λοιπόν, δηλαδή έχει. έχει δίνει, ναι, δίνει έβδομο φαβορή, ότι θα βγει στην ουσία, μα λέει ε, έβδομο. Όχι, δεν θα μα λέει ότι θα βγει 7 Δίνει έβδομε πιθανότητε στο βόλο. Στο βόλο για να πάρει ναι. πρωτάθλημα. Ναι. Με 500 ε, Δίνει πόδους. δηλαδή πιθανότητε ότι θα βγει έβδομο ο βόλο. Που ε, προ, επαναλαμβάνω, πρώτη φορά παίζει ο βόλο στην ΑΕθνική. Πρώτη... Κάτι, μας... κάτι ξέρουν, και δεν μας... Κάτι ξέρουν και δεν μα το λένε οι άνθρωποι. Δεν εξηγείται διαφορετικά. <laughs> ή μάλλον δεν ξέρουν τίποτα φίλε. Έχουν το δήμαρχο από πίσω μου φαίνεται. Ναι, δεν ξέρουν τίποτα. Δεν ξέρω αν έχουν, έχουν τίποτα από πίσω. Δεν φαίνεται να υπάρχει κανένα από πίσω. Λοιπόν, κάτι πιθανώς δεν ε, στην αγωνιστική ε, υπερομάδα του Βόλου δεν ποντάρει στοίχημα, κάπου αλλού ποντάρει έτσι Εννοείτε. στις λυκοφιλίες με προφανώς. λίγα προφανώς, για το, το δήμαρχο ναι, Μπράβο ρε παιδιά. Κατά τα άλλα, το ποδόσο στην Ελλάδα παίζεται στο χορτάρι. Έτσι, σίγουρα. <laughs> λοιπόν, να σε ευχαριστήσω κύριε Πόσμαν. να είστε καλά κύριε Ντρούλινγκ. Ε, εσύ Έμει θα είσαι εδώ πιστό στρατιώτη. Okay. Okay. Όποτε με φωνάξετε. Ναι, στάση, όποτε σε φωνάξουμε δικάρι, εδώ πέρα. Ναι. Έτσι, να σας... Θα σε φωνάξω και μια μέρα και κάτι σφουγγάρισμα εδώ πέρα. Λίγο, λίγο, λίγο πλήσιμο να πιάτα. λίγο έτσι όλα. πιάτα πλήσιμο. Πιστεύω καλά απορριπαντικά μόνο. Έχω, τα καλύτερα. Να σε ευχαριστήσω σίγουρα δεν θα είναι η τελευταία φορά. Λοιπόν, να κλείσουμε με του βασικού Στη ρηκτέ εκπομπή Ράδιο Μαρμίδα, με πρώτο και καλύτερο το πορκίτο, με τι αυθεντικέ και παραδοσιακέ του γεύσει, με ντόπια κρεατικά και χειροποίητε νοστιμιέ, να σα τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερο γύρο τη πόλη, χειρινό κοτόπουλο, σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτε, σουτζουκάκια, χειροποίητα μπέργε, κλάψμενου με πολλέ επιλογέ για νοστέ, άτομα αλλά και ολόφρε και σαλάτε και συνοδευτικά. Η διεύθυνση Καραολί και Δημητρίου 52, προειδηκητήριου και delivery στο 2310. 5.25.55. Κατεβάζοντα την εφαρμογή μα από το App Store για συσκευέ iPhone ή από το Google Play για συσκευέ Android και παραγγέλλοντα από το κινητό σα, κερδίζετε έκπτωση 10%. Να ευχαριστήσουμε επίση για άλλη μια φορά τη Mazda Manatidis και το εξειδικευμένο συνεργείο τη με πάνω από 20 χρόνια εμπειρία και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Mazda. Με σερβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεση Άρεξ, αν έχεις Mazda αυτοκίνητο, ο άνθρωπο σου είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το συνεργείο του. Ένα όνομα εγγύηση στο σερβις, με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Mazda Αμανατίδης, το Mazda έχει το μάστορά του. Διεύθυνση, Παπάφη 205 και τηλέφωνο 2310 924 931. Μπράβο και τη Mazda, μπράβο. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι, μην το κουνάτε ρούπι. Νίκο Μοσχοβίτη, Νίκο Παπαδόπουλο. Νίκο Παπαδόπουλο, Νίκο Μοσχοβίτη με την εκπομπή Μπαλαντέρ μέχρι τι 12 και φυσικά μετά το βαρύ όνομα εδώ του Λίμπερο Γιώργο Ζαγόρα από τι 12 και όσο πάει. Αυτό είναι. Έτσι, Λέχι το πρωί. αύριο. Α, να πω δύο ακόμη πραγματάκια. Αύριο θα έχουμε σε μια διαφορετική εκπομπή. Εντάξει, σήμερα λίγο το κάναμε το mood έτσι, δεν είπαμε ευχάριστα πρά, πράγματα. Α, Καλύτερα πέρα. να γινόμαστε εμεί γραφικοί έτσι. και να πάνε όλα καλά παρά το αντίθετο. Ε, αύριο θα έχω εδώ τον φίλο μου και τον τραγουδιστή τον Άκη, τον Ρωμανό. Ωραία. Να κάνουμε έτσι μια διαφορετική. Θα τραγουδήσει κιόλα. Θα τραγουδήσει. Τραγουδιστή είναι. Ωραία. Ε, και φυσικά είναι και Αριανό ο Άκη. Εντάξει, δεν είναι για αυτό. Εντάξει. Τι θα έφερνε εδώ. Ρε. Και την άλλη Πέμπτη, όχι αύριο, την άλλη Πέμπτη θα έχω στο στούντιο εδώ ε, Περικλή Τράιο. Α, εντάξει. Μπράβο λοιπόν, τον Περικλή. Θα, θα γίνει χαμό και πιστεύω, πιστεύω μέχρι την άλλη Πέμπτη ε, κάποια πράγματα τουλάχιστον όσον αφορά τον πασχετικό Άρη να είναι προ το καλύτερο. Α το ευχηθούμε, αν και τα ευκολόγια στον Άρη δεν πιάνουν. Μακάρι. Λοιπόν, δεν έχουμε τίποτα άλλο να πούμε. Να πω κι εγώ ένα ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο που έκανε εδώ τα like, που έδωσε μηνύματα. Mm -hmm. Λοιπόν, εύχομαι να έχουν ένα καλό καλοκαίρι. Εμεί θα τα πούμε τώρα. Θα βέβαια. τα πούμε, εδώ θα είμαστε. Αλλά μια και είναι ο καιρό. Εδώ, εδώ, Έτσι, λοιπόν. εδώ θα είμαστε. Θα σε καλέσουμε κι άλλε φορέ. Μην στεναχωριέ. Να είστε καλά όλοι. Καλό βράδυ από μένα, το Γιάννη τον Πόσμαν και τον ε, Γιάννη τον Ζάτση στην Κολιψία. Zacharoff.